Ξέρετε, πάντα η τελευταία. Οι γενναίοι μένουν στο θέμα και θα σε ο άλλος και δύο αποτύχει. Είναι, νομίζω, εξαιρετική επιλογή της θέμας που έκανε ο κ. Γιανακόπουλος. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, πραγματικά οι ομιλίες της Κυριακής του, οι τελευταίες ομιλίες της Κυριακής είναι αδικημένες ομιλίες και για τους, είναι άδικες και για τους αυτούς που παραμένουν, γιατί είναι πραγματικά εξαντλημένοι, και για τους ομιλητές. Εγώ ποτέ δεν έχω βαθμολογηθεί σε τελευταία ομιλία Κυριακής. Βάλετε βαθμό μετά, μην το ξεχάσετε. Λοιπόν, τα μετράει ο κ. Χατζηχρήστος αυτά, μην νομίζετε. Δεν μας καλεί την επόμενη χρονιά. Το θέμα το βλέπετε πίσω. Να σας πω ότι για την συγκεκριμένη ομιλία δεν έχω σύγκρουση συμφερόντων, για άλλες έχω, για αυτή όχι. Θα σας δείξω μια φωτογραφία. Αυτός είναι ο δάσκαλός μου στην Αμερική. Δυστυχώς πέθανε πρόωρα, σε ηλικία 56 χρονών. Αυτός ο άνθρωπος στην Αμερική ήταν, θεωρείται, ειδικός στη στένωση περιοδικής συμβολής. Και ξέρετε, πάντα μας κουβαλάμε όλοι και την παρακαταθήκη μας και τις εμπειρίες μας και τις επιστημονικές και τα βιώματα τα προσωπικά. Αγγίζουν σημαντικά και στην μετέπειτα πορεία μας. Ήταν λοιπόν ειδικός στη στένωση περιοδικής συμβολής. Το τελευταίο Urologic Clinics of North America πριν το θάνατό του τον είχε guest editor. Είχε απαντήσεις για οτιδήποτε μπορούσε να ρωτήσεις όσον αφορά τη στένωση περιοδικής συμβολής. Έλεγε λοιπόν μια κουβέντα. Γιατί, μου έλεγε, οι ουρολόγοι συμπαθούν αυτή την πάθηση? Γιατί άμα σας ρωτήσω εδώ μέσα, οι περισσότεροι θα μου πείτε ότι τη συμπαθείτε σαν πάθηση. Μπορεί να μην την αγαπάτε, αλλά σίγουρα δεν την αντιπαθείτε. Είναι μια αγαπητή πάθηση στους ουρολόγους. Συμφωνούμε ή όχι? Καλά, εντάξει. Because it has a positive feedback. Να το ερμηνεύσουμε σε ελεύθερα, ότι συνήθως έχει καλό αποτέλεσμα. Είσαι χαρούμενος εσύ γιατί έκανες κάτι καλό. Ο ασθενής είναι χαρούμενος γιατί η επέμβαση πέτυχε. Και γενικά όλοι είναι ευχαριστημένοι. Νομίζω ότι ήταν μία από τις ιστορίες στις οποίες έκανε λάθος. Αυτή είναι μια μελέτη κομβική, θα έλεγα, για την στένωση περιοδικής συμβολής, κυρίως γιατί αφορούσε την εντοπιελοτομή. Είναι μια μελέτη που δημοσιεύτηκε το 2005 από τη Mayo Clinic. Senior author είναι ο Σεγκούρα. Ο Σεγκούρα υπήρξε ένας βασικός πρωτοπόρος στην εντοπιελοτομή. Πήραν και υπολόγισαν τα περιστατικά που έκαναν εντοπιελοτομή και τα συνέκριναν με αυτά που έκαναν ανοιχτή πυελοπλαστική και στα τελευταία χρόνια της μελέτης λαπαροσκοπική. Κάποια λίγα είναι και ρομποτικά. Και είπαν, για να δούμε, ρε παιδιά, η εντοπιελοτομή με την πυελοπλαστική πώς τα πάνε. Είναι καλή επέμβαση η εντοπιελοτομή? Και βλέπουν ότι στον πρώτο χρόνο η εντοπιελοτομή έχει πέσει σχεδόν στο 75% και απέχει περίπου 20% από την πυελοπλαστική. Στο δεύτερο χρόνο η διαφορά αρχίζει να γίνεται χαοτική, κοντεύουμε να φτάσουμε στο 60% για την εντοπιελοτομή και η πυελοπλαστική αρκετά καλύτερη, και αυτή η φθήνουσα πορεία συνεχίζεται. Αυτή είναι η μελέτη που, κατά τη γνώμη μου, σκότωσε την εντοπιελοτομή. Το ξέραμε ότι δεν ήταν καλή η εντοπιελοτομή, το λέγαμε μεταξύ μας, όσοι κάναμε ενδορολογία, αλλά αυτή η μελέτη νομίζω την αποτελείωσε. Γιατί έδειξε αυτό το οποίο συζητούσαμε. Και επειδή αυτά μπορεί να μην σας αρέσουν, ας τα δούμε λίγο σε νούμερα. 61% το ποσοστό επιτυχίας, 82% και την πυελοπλαστική, περίπου στα 3 χρόνια, ενώ με τις καμπύλες Kaplan-Meier, αν πάμε στη δεκαετία, η εντοπιελοτομή θα είχε 41% ποσοστό επιτυχίας και η πυελοπλαστική 75%. Ωπ, πάμε στο θέμα μας. Η πυελοπλαστική 75%. Η πυελοπλαστική που τα βιβλία, τα κλασικά ουρολογικά συγγράμματα λένε για ποσοστό επιτυχίας 95%. Άμα σας ρωτούσα τώρα τι ποσοστό αποτυχίας έχει η πυελοπλαστική, τι θα μου λέγατε? 5%. Αυτό δεν είναι τα κλασικά textbook? Κάνω λάθος? Η μελέτη αυτή λέει ότι το ποσοστό αποτυχίας στη δεκαετία είναι 25%. Ένα στους τέσσερις θα υποτροπιάσει. Άρα το να συζητάμε τώρα, μεσημέρι Κυριακής, κουρασμένοι, για μία πάθηση η οποία συνήθως πάει καλά, το πώς θα την αντιμετωπίσουμε, εγώ θα το θεωρούσα χαζό καταρχήν. Για το 5% μαζευτήκαμε μεσημέρι Κυριακής εδώ. Αν δεν είναι 5%, εκεί είναι το πρόβλημα. Δεν είναι καθόλου 5%. Και επειδή μία μελέτη ίσον καμία, έρχεται και ένα ακόμα κέντρο από την Αμερική, του Buckley από την Πενσιλβάνια. Αυτοί συνέκριναν τις retrograde, τις ανάδρομες ουρτηροσκοπικές ενδοπιελοτομές τους με τις λαπαροσκοπικές. Έχουν και 29 εδώ ρομποτικές και μας είπαν ακριβώς τα ίδια. Καταρχήν, ότι υπάρχουν υποτροπές. Και το δεύτερο, ότι οι υποτροπές εμφανίζονται και σε βάθος χρόνου και μετά την πενταετία. Δηλαδή, η εντοπιελοτομή τα πάει χάλια. Η πυελοπλαστική έχει μεγαλύτερο ποσοστό αποτυχίας από όσο πιστεύαμε και το χειρότερο απ' όλα είναι ότι αυτό εξελίσσεται στον χρόνο.
Δεν τελειώνει αυτή η ιστορία στον πρώτο ή στο δεύτερο χρόνο. Άρα μην χαρείτε πολύ στη διετία όταν το περιστατικό της πυροπλαστικής σας πάει καλά. It's not over. Και να και το Kaplan Mager, οι καμπύλες Kaplan Mager εδώ. Κοιτάξτε εδώ τη βουτιά της ενδοπυελοτομής. Βουτάει και η πυελοπλαστική, πάει λίγο καλύτερα. Βουτάει και αυτή όμως, έτσι, αλλά σίγουρα είναι καλύτερη. Τώρα, το ερώτημα είναι... Okay, μας χάλασες λίγο τη διάθεση, μας είπες ότι το 5% δεν ισχύει, είναι περίπου 25% ίσως, άντε να μην 25% να είναι 20%. Πόσο θα περιμένω για να είμαι σίγουρος ότι το περιστατικό μου πάει καλά? Πάμε σε μια μελέτη ανοιχτής πυελοπλαστικής. Αυτή είναι από την Τουρκία. Εγώ δεν τους εμπιστεύομαι πολύ στις μελέτες τους, αλλά ας μην είμαι άδικος. Σε κανό αριθμό περιστατικών, 180, με καλό follow-up, αν και το ένα έτος follow-up είναι λίγο, όπως αντιλαμβάνεστε πια, το ποσοστό επιτυχίας ήταν 91% και μας λένε αυτό που θα έλεγα ότι είναι αλήθεια. Οι πιο πολλές υποτροπές θα συμβούν για αυτούς, λέει, μέσα στο πρώτο τρίμηνο, εγώ θα σας έλεγα μέσα στο πρώτο εξάμηνο. Για να είμαι ακριβής, νομίζω στατιστικά ότι περίπου το 80% των υποτροπών θα συμβούν μέσα στο πρώτο έτος. Άρα, ό,τι είναι να στραβώσει, συντριπτικά καθ' υπεροχήν, θα έλεγα, θα στραβώσει μέσα στο πρώτο χρόνο. Παρ' όλα αυτά, όπως είδαμε και στις καμπύλες, αυτό μπορεί να συμβεί και αργότερα. Και στη μελέτη αυτή, την κομβική μελέτη, βλέπετε εδώ ότι πραγματικά η μεγαλύτερη βουτιά στις αποστά επιτυχία συμβαίνει στον πρώτο χρόνο και για τις δύο επεμβάσεις. Βλέπετε, είναι ξεκάθαρες οι καμπύλες ότι εδώ θα έχουμε το πρώτο γκρουπ ασθενών που θα έρθει με υποτροπή. Όμως, επειδή αυτές οι καμπύλες, όπως και η προηγούμενη μελέτη από το Buckley, δείχνουν ότι αυτή η ιστορία συνεχίζεται, εμείς πιστεύουμε πλέον ακράδαντα ότι η διάρκεια παρακολούθησης θα πρέπει να είναι μακροχρόνια. Γι' αυτό και έχουμε τροποποιήσει και το πρωτόκολλο μεταχειρητικής παρακολούθησης. Το πρωτόκολλο το δικό μας, αυτό που εγώ εφάρμοζα συστηματικά, τέλειωνε στο χρόνο. Είχε πικτέιλ για περίπου 6 εβδομάδες, 6 με 8 εβδομάδες, περίπου 2 μήνες πες χοντρά-χοντρά. Μετά την αφαίρεση του πικτέιλ, ένα μήνα απεικόνηση, άρα στους 3 μήνες από το χειρουργείο ήταν η πρώτη απεικόνηση. Στους 6 μήνες πυνθυρογράφημα και στο χρόνο από το χειρουργείο η τελευταία απεικόνηση. Και εκεί απελευθερώναμε τους ασθενείς και τους λέγαμε στο καλό, θα επιστρέψεις μόνο αν έχεις συμπτώματα, αν κάνεις κολικό. Αυτό, με βάση τις μελέτες που σας έδειξα, έχει αλλάξει πια. Τι έχουμε προσθέσει? Ένα υπερηχογράφημα σε ετήσια βάση. Και για να μπορούμε αυτό το υπερηχογράφημα να το χρησιμοποιούμε με κάποια λογική, θα πρέπει να το συγκρίνουμε με κάτι. Γι' αυτό και σε όλες τις περιπτώσεις, σε όλα τα follow-up, υπάρχει ένα υπερηχογράφημα. Για να υπάρχει μια δυνατότητα σύγκρισης. Μα θα μου πεις τώρα, το υπερηχογράφημα δεν είναι και η πιο αξιόπιστη μελέτη, ξέρετε, από την ενυδάτηση του ασθενού, την ώρα που το κάνεις. Σύμφωνοι, προσπαθούμε να το κάνουμε την ίδια ώρα, δηλαδή πρωινές ώρες τους βλέπουμε αυτούς. Με μια συμβουλή, μην πιεις σήμερα τρελές ποσότητες νερού. Και τους βάζουμε να ουρήσουν τουλάχιστον ένα πεντάλεπτο, δεκάλεπτο πριν κάνουμε το υπερηχογράφημα. Ώστε να έχουμε τουλάχιστον μια εικόνα. Το μήνυμα όμως δεν είναι αυτό, είναι ότι το follow-up τους δεν τελειώνει στο έτος πια για μας. Αφού μπαίνετε στον κόπο να κάνετε υπερηχογράφημα, θα μπαίνατε στον πειρασμό σε ένα καλό υπερηχογράφημα να παραλείψετε τις εξετάσεις που έχουν ακτινοβολία? Όχι, Βαγγέλη, δεν το κάνω ακόμα. Ίσως γιατί εξακολουθώ να έχω κάποιες αμφιβολίες για το υπερηχογράφημα. Είναι μια εξέταση που δεν είναι τόσο στανταρισμένη. Επομένως, δεν τους χαρίζω το πρώτο follow-up που είναι σημαντικό. Η αλήθεια είναι ότι πάντα κάτι θα φαίνεται λίγο στον υπέρηχο. Δεν θα είναι ποτέ ένας τέλειος νεφρός. Μπράβο. Αυτό είναι βέβαιο. Στον υπέρηχο ποτέ δεν θα δείτε τέλειο νεφρό. Πάντα πρέπει να το συγκρίνουμε με τα προηγούμενα. Βελτίωση θέλουμε. Άψογο νεφρό δεν θα βρείτε. Και μάλιστα, εγώ τους το λέω με ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα των ασθενών. Γιατί πάνε μόνοι τους στους ακτινολόγους και γυρίζουν με υπερηχογραφήματα και έρχονται τρελαμένοι. Λέω, είναι σαν να πάρεις ένα μπαλόνι, να το φουσκώσεις, να το κρατήσεις 18 χρόνια φουσκωμένο και να το ξεφουσκώσεις. Δεν θα είναι ποτέ ίδιο όπως πριν το φουσκώσεις. Άρα, ο νεφρός σου θα έχει πάντα μια παραμόρφωση. Αυτή η παραμόρφωση, που σε εμάς λέγεται διάταση, θα είναι ορατή. Εμείς θέλουμε να δούμε αν αυτή η διάταση βελτιώθηκε σε σχέση με την προεγχειρητική. Μόνο έτσι μπορείς να καταλάβεις το αποτέλεσμα. Λοιπόν, τώρα. Η αλήθεια είναι ότι σκέφτηκα πάρα πολύ για τη δομή της ομιλίας και κανονικά τώρα θα έπρεπε να ξεκινήσω να σας λέω για τον τρόπο αντιμετώπισης. Νομίζω όμως ότι δεν θα ήταν πολύ λογικό. Σκόπι μου να ξεκινήσω λίγο πίσω. Ξέρω ότι θα είμαι λίγο εκτός θέματος και δεν θα σας κλέψω χρόνο, αλλά θα ήθελα να σας μιλήσω λίγο για τα αίτια.
Διότι δεν μπορούμε να συζητήσουμε για τη διόρθωση μιας κατάστασης αν δεν ξέρουμε τι την προκαλεί. Ας πάμε λίγο πίσω πρωτογενώς σε αυτά τα περιστατικά. Ποια είναι τα αίτια στένωσης περιοδικής συμβολής? Θα μου πείτε, τα ξέρουμε. Φυσικά τα ξέρετε. Ας τα βάλουμε λίγο σε τάξη. Πρωτοπαθή, δευτεροπαθή. Τα δευτεροπαθή μεταξύ αυτών είναι αποτυχημένη πυελοπλαστική. Είναι κυρίως ιατρογενή. Πρωτοπαθή, ενδογενή, εξωγενή. Πάμε στα πρώτα. Αυτό εδώ είναι το πιο συχνό αίτιο στένωσης πυελοπλαστικής συμβολής. Η παρουσία ενός δυσλειτουργικού τμήματος στην πυελοπλαστική συμβολή. Προσέξτε, δεν είναι πάντα αληθές στένωμα. Συνήθως δεν είναι αληθές στένωμα. Καθετηριάζεται εύκολα ακόμα και μέχρι τα 14 φρέντς. Στην πραγματικότητα είναι μία δυσλειτουργία του μυϊκού τυχώματος, κάτι σαν την αχαλασία του ισοφάγου, κάτι σαν το συγγενή μεγαουρητήρα, πολλές φορές με αναποθέσεις κολαγόνου. Δεν είναι ένα πραγματικά στενοτικό, είναι ένα δυσλειτουργικό κομμάτι. Για τα υπόλοιπα, αληθές στένωμα σπάνια, βαλβίδες του Όστιν καλά είναι σπάνιες, τώρα πολύποντες και όγκοι, εντάξει, τα ξέρετε. Και θα σας πω, θα σας δείξω αρκετά βίντεο, όλα είναι δικά μας. Έτσι, η σειρά των περιστατικών μας στη στένωση πώς είναι αρκετά μεγάλη, πιστέψτε με. Άρα θα σας δείξω πολλά και δέχομαι ό,τι ερωτήσεις και σχόλια θέλετε από αυτόν, γιατί έχω άποψη. Τυπική εικόνα στένωσης, αυτή είναι η λαπαροσκοπική εικόνα του περιστατικού. Σκεφτείτε ότι βλέπουμε σε μεγέθυνση 10 φορές περίπου. Πόσο είναι η κάμερα, 10, 12, κάπου εκεί. Πώς σας φαίνεται? Τι? Σας φαίνεται ωραίο? Συμφωνώ. Λοιπόν, μπορεί να παίξει το βίντεο. Λοιπόν, αυτή είναι η εικόνα η αρχική. Αυτό είναι από τα παλιά βίντεο, είναι πριν το 10. Γι' αυτό και η εικόνα δεν είναι και κορυφαία. Λοιπόν, αφού το παρασκευάσουμε, έγινε έτσι. Θα μπορούσε να πει κανείς, ρε παιδιά, φταίγαν οι ταινίες, οι συμφύσεις. Αυτό το έχω δει στο ανοιχτό χειρουργείο να γίνεται κατ' επανάληψη στο παρελθόν, ακόμα και από την εποχή της ειδικότητάς μου. Κάποιοι το ονομάζαν κιόλας συμφυσιόλυση. Ευχή και κατάρα, αν φτάσετε στο σημείο της πυελοπλαστικής συμβολής, κάντε πυελοπλαστική. Κοιτάξτε λίγο, μόλις κόπηκε, δεν άδειασε. Μόλις κοπεί, η πύελος θα αδειάσει. Διότι απ' έξω φαίνεται φυσιολογικό. Και αν σας φαίνεται φυσιολογικό σε μεγέθυνση 10 ως 12, φανταστείτε πόσο φυσιολογικό φαίνεται στο ανοιχτό χειρουργείο. Τώρα άδειασε. Επομένως, η λύση των συμφύσεων δεν είναι αρκετή, γιατί απ' έξω μπορεί να είναι φυσιολογικό. Κάντε πάντα πυελοπλαστική. Επομένως, αν το περιστατικό είναι δικό σας και δεν είχατε κάνει πυελοπλαστική, ξέρετε πολύ καλά τώρα γιατί απέτυχε. Ξαναμπείτε και κάντε πυελοπλαστική. Αν έχετε το πρωτόκολλο, το πρακτικό του χειρουργείου που αναφέρεται ότι δεν έγινε πυελοπλαστική και έγινε συμφυσιόλυση, είναι η ευκαιρία σας, πάρτε τον και κάντε του πυελοπλαστική. Θα πάμε στα ποσοστά επιτυχίας της πρωτογενούς επέμβασης. Λοιπόν, κάτι κακό έκανα. Ωραία. Λοιπόν, πάμε στο εξωγενή αίτια. Στα εξωγενή αίτια, το πιο κλασικά, εγώ το θυμόμουν πάντα αυτό, όταν με ρωτούσαν, ήταν η υψηλή έκφυση. Το να είναι να πηγαίνει κάπου ψηλά. Θα σας δείξω μια εικόνα του 1907. Εδώ ο σχεδιαστής είναι ο Max Brodel. Κάτι σας λέει το όνομα, έτσι δεν είναι? Ο Brodel είναι αυτός που περιέγραψε τη γραμμή του Brodel στο νεφρό. Είναι το avascular line, η ανάγκυος γραμμή. Και τι είπε ο Brodel το 7? Όχι, παιδιά, δεν υπάρχει ψηλή έκφυση. Όταν ο νεφρός είναι υδρονεφρωτικός, γιατί υπάρχει απόφραξη, καθώς πρίζεται, καθώς φουσκώνει, ρολάρει πάνω στο μίσχο του και μου φέρνει την εκβολή του ουρητήρα ψηλά. Άρα, εγώ λέω ότι η υψηλή έκφυση είναι δευτερογενές φαινόμενο και όχι πρωτογενές. Το πρωτογενές φαινόμενο είναι στένωση. Άρα, η υψηλή έκφυση αμφισβητείται από το 1907. Θα μου πεις τώρα αυτό, τι μας το λες, θα σας το εξηγήσω πιο μετά, πιο κάτω. Το κρατάμε. Τα έκτοπα αγγεία. Άλλη μεγάλη συζήτηση. Τα έκτοπα αγγεία. Οι νόδεις ταινίες, το είπαμε, μπορεί να υπάρχουν, αλλά μην τις θεωρήσετε ποτέ πρωτογενές αίτιο. Συνήθως είναι δευτερογενές. Αυξημένες κινητικότητες, εντάξει, νεφροπτωσία κλπ. Είναι άλλη παθολογική κατάσταση. Ας μείνουμε λίγο στα έκτοπα αγγεία. Εδώ είναι ένα βίντεο. Λοιπόν,
Κοιτάξτε λίγο την ιερολογική συμβολή και αυτά τα έκτοπα αγγεία. Πιστεύετε ότι έχουν σχέση, τα βλέπετε να έχουν σχέση? Αρχικά μπορεί να πεις ναι. Μόλις παρασκευάστηκε, βλέπετε τα έκτοπα αγγεία είναι εκτός και εδώ υπάρχει ξεκάθαρο στένωμα. Φαίνεται και με το μάτι. Τα έκτοπα αυτά αγγεία ήταν αθώοι περαστικοί. Βέβαια, όταν αυτός ο νεφρός, γιατί τον είχαμε σηκωμένο, ξαναπέσει στη θέση του, αυτά τα αγγεία θα έρθουν και θα κάτσουν μπροστά από την πυλοπλαστική μας. Αν αυτός υποτροπιάσει και κάποιος ξαναχειρουργήσει, τι θα τα θεωρήσει αυτά? Έκτοπα αγγεία που ξέφυγαν από τον πρώτο χειρουργό. Εγώ δεν μπόρεσα ποτέ να πιστέψω πώς ξεφεύγουν τα έκτοπα αγγεία από τον πρώτο χειρουργό. Εξακολουθώ λοιπόν να έχω την αίσθηση ότι τα έκτοπα αγγεία στις υποτροπές ίσως τελικά να μην είναι αιτία. Στις πρωτογενείς βέβαια μπορεί να είναι. Κοιτάξτε εδώ μια τυπική εικόνα. Αυτό είναι ένας κύριος 50 χρονών. Τυπική εικόνα στένωσης από έκτοπα αγγεία. Ναι. Υπάρχει η πιθανότητα. Εντάξει, εγώ σου μιλάω τώρα για την ανοιχτή χειρουργική. Βρίσκομαι πολλές φορές έκτοπα αγγεία. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να κάνουμε πυροπλαστική. Υπάρχουν όμως πολλοί συνάδελφοι, όπως ξέρεις πολύ καλύτερα από μένα, που δεν κάνουν πυροπλαστική σε αυτό. Δηλαδή, εγώ το έχω δει αυτό το πράγμα. Και από την εποχή της ειδικότητας. Δηλαδή, σου λέει το έκτοπο αγγείο το απελευθερώνει, το απομακρύνει λίγο από εκεί και δεν κάνει πυροπλαστική. Επομένως, το θεωρώ λάθος, έτσι. Άρα, λοιπόν, εάν χειρουργούμε έναν άρρωστο για στένωση πυροπλαστικής συμβολής, η συμβουλή μου είναι: κάντε πυελοπλαστική, ό,τι και να βρείτε διαχειριστικά. Δεν το κάνουν πάντα δυστυχώς. Ωραία. Επομένως, να ξεκινήσουμε. Επειδή ακριβώς συμβαίνει αυτό, Ηρακλή, γι' αυτό και ο στόχος αυτών των σχολείων τώρα είναι τούτος, ότι κάντε πυελοπλαστική αν φτάσετε εκεί. Μην κινητοποιήσετε τον ότι τον ελευθερώσετε. Απλά υπάρχουν τα φαινόμενα τα περίεργα. Σας είπα, η προηγούμενη εικόνα είναι χαρακτηριστική. Για αυτή την προηγούμενη. Ναι, πάμε λίγο πίσω στο βίντεο ξανά. Μπορούμε... Α, ναι, ακόμα αν το μπορούμε να το σταματήσουμε κιόλας. Μπορείτε να σταματήσετε λίγο εδώ. Δύσκολο, εντάξει. Τελικά κάνατε εσείς πυροπλαστική? Βέβαια. Ωραία. Κάνατε μετάθεση? Όχι. Όχι. Τι μετάθεση? Ξέρω το εκεί. Δεν υπήρχε λόγο. Πώς να τη μεταθέσω αυτή από πάνω, ρε Ευαγγελία? Δεν έχει χώρο να τη μεταθέσει. Δηλαδή, αυτό αν θες να το φέρεις πάνω από τα αγγεία, δεν έρχεται. Πάμε ξανά για το βίντεο. Δεν έρχεται. Δηλαδή, πώς θα περάσει το. Εδώ φαίνεται να εμπλέκονται στην αρχή. Μόλις όμως κινητοποιηθεί. Υπάρχει ξεκάθαρο στένωμα. Και λέω, Ευαγγελίστρο, να κάνω μετάθεση. Πώς να μεταθέσω αυτό πάνω από το. Να το φέρω μπροστά από το αγγείο. Δεν φτάνει. Πιο πολύ γωνία θα έκανα παρά. Όταν όμως αυτό πέσει πάνω, τα αγγεία μπορούν να έρθουν πάλι μπροστά. Εδώ. Εντάξει. Να δούμε ένα άλλο βίντεο. Παίξτε λίγο αυτό το βίντεο. Αυτό είναι από τα πιο παλιά βίντεο. Είναι ένα βίντεο του 6, του 7. Είναι από τις πρώτες πυροπλαστικές μας. Δεν φαίνεται καλά, αλλά είναι απίστευτο το τι μπορεί να βρει κανείς στην περιοχή. Λοιπόν, ξεκινάμε με μία φλέβα. Εδώ είναι σαφές ότι τα αγγεία εμπλέκονται. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι εμπλέκονται. Το θέμα είναι αυτό που είπε ο Ηρακλής. Να κινητοποιήσω μόνο τα αγγεία και να σταματήσω εκεί. Δείτε λίγο. Μία φλέβα. Δεν είναι αρτηρία. Παρεμπιπτόντως αυτά δεν είναι έκτοπα αγγεία. Είναι ορθότοπα αγγεία, έτσι. Από μπροστά έρχονται. Απλά είναι υπεράριθμα αγγεία. Ο όρος έκτοπα δεν είναι σωστός. Έκτοπο είναι αν έρχονταν από πίσω, από λάθος ανατομική θέση. Λοιπόν, απολυνώσαμε το, ή θα απολυνώσουμε τώρα το φλεβίδιο αυτό, γιατί είναι φλέβα. Είναι κρίμα που δεν μπορώ να τα πάω πιο γρήγορα τα βίντεο, θα κερδίζαμε λίγο χρόνο. Αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, κοιτάξτε το κινητοποιήθηκε. Μπορούμε να το σταματήσουμε, όχι. Κοιτάξτε τη γωνίωση που κάνει. Δηλαδή, το αγγείο ελευθερώθηκε. Δεν είναι ελεύθερη πυροπλαστική, συμφωνούμε. Άρα, το αγγείο ήταν σίγουρα μέρος του παιχνιδιού. Εδώ αρχίζει μια κινητοποίηση του ρητήρα. Για να μπορέσουμε να τον ελευθερώσουμε. Δηλαδή, αυτή τη στροφή που κάνει εδώ, να την ευθειάσουμε. Και πραγματικά θα γίνει αυτό. Τότε χρησιμοποιούσα χούκα ακόμα, τώρα όταν το βλέπω δεν θέλω, έτσι. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα εδώ. Κοιτάξτε την πυροπλαστική. Σας φαίνεται φυσιολογική? Υπάρχει κάποιος που δεν θα κάνει πυροπλαστική εδώ? Εδώ θα μπορούσαμε να πούμε ότι είχε τρία αίτια ο ασθενής. Αλλά σίγουρα η κινητοποίηση του ρουτήρα δεν θα φτάνε. Αν είστε ο χειρουργός και τώρα μάλιστα με τα βίντεο λαπαροσκοπικής ρομποτικής μπορείτε να κάνετε ένα review του βίντεο, θα μπορείτε να καταλάβετε αμέσως τι κάνατε λάθος. Να επανέλθετε. Αλλά συνήθως δεν είμαστε χειρουργοί ή δεν υπάρχει το βίντεο, ειδικά σε παλιές
Και αυτά ένα πρωτόκολλο, ένα χειρουργικό, μάλλον πρακτικό, δεν τα περιγράφει όλα. Κακά τα ψέματα. Τώρα σιγά μην κάτσει να γράψει ο άλλος αλφές λεπτομέρειες. Λοιπόν, τα δευτερογενή τα ξέρετε, πέτρες, πυλοπλαστικοί αποτυχημένοι. Ιστορική πανιδρόμη στα παιδιά, αν είναι πολύ μεγάλη, μπορεί να κάνει συμφύσεις. Εδώ μπορεί πράγματι να κάνει σύμφυση και να στο γονιώσει. Είναι δευτεροπαθής. Και εδώ είναι μια παλιά σειρά του 1998 σε παιδιατρικούς ασθενείς με ανοιχτό χειρουργείο. Πρωτοπαθή στένωση μας δίνει τα ποσοστά κάθε αιτίου. Με αστερίσκο ήταν το κύριο. Μπορεί να έχει περισσότερα από ένα, ήταν το κύριο. Όπως βλέπετε, η συντηρητική πλειονότητα είναι αυτό που σας είπα, το δυσλειτουργικό κομμάτι. Έκτοπα αγγείας στο 11%, είτε μόνο σε συνδυασμό. Ανώμαλη έκφυση στο 7%, για αυτή είπαμε ότι το συζητάμε. Και εινώδεις ταινίες στο 3%, είτε μόνο σε συνδυασμό. Τώρα, από τα περιστατικά αυτά 140, 11 υποτροπίας αναχειρουργήθηκαν ξανά και πάμε στα κύρια της στένωσης της δευτερογενούς. Το βασικό είναι νέα στένωση. Τώρα, εδώ δεν υπάρχει ομοφωνία. Τι είναι αυτό? Είναι ίνωση λόγω ισχυμίας? Είναι ίνωση λόγω κακής επούλωσης? Άμα κοπώ εδώ στο χέρι, εγώ, ο κύριος Βούλγαρης εδώ, ο κύριος Μητσογιάννης, δεν θα κάνουμε όλη την ίδια ουλή. Ο ένας μπορεί να μη φαίνεται, στον ένα μπορεί να μη φαίνεται και στον άλλο μπορεί να κάνει ένα απίστευτο χιλοειδές. Άρα είναι και θέμα το πώς επουλώνει ο οργανισμός τα τραύματά του. Δεν είναι απαραίτητο ότι φταίμε πάντα. Βέβαια, πολλές φορές ξέρουμε ότι φταίμε. Αλλά δεν έχουμε κάνει μια κακή αναστόμωση. Με τάση. Κινητοποιήσαμε τον ουρητήρα λίγο άτσαλα. Ξέρουμε ότι δεν το έκανα καλά. Το γνωρίζουμε. Υπάρχουν όμως φορές που λες, ρε, εσύ το έκανα άψογα. Γιατί? Μπορεί να μην φταίμε εμείς τελικά. Είναι θέμα επουλωτικής ικανότητας του οργανισμού. Έκτοπα αγγεία 0. Εμένα αυτή η σειρά σε αυτό με βρήκε πολύ καλά, πολύ σύμφωνο. Δηλαδή, μου φαίνεται δύσκολο να ξεφύγει το έκτοπο αγγείο που είναι το αίτιο της στένωσης και να το βρει στην υποτροπή. Πραγματικά μου φαίνεται δύσκολο. Ανώμαλη έκφυση 36%. Εδώ κοιτάξτε λίγο, γι' αυτό σας είπα για το σχέδιο του Μπροντέλ. Η ανώμαλη έκφυση στην υποτροπή έχει σημασία. Γιατί η στένωση έχει αρθεί. Άρα δεν είναι δευτερογενές φαινόμενο. Αυτό το σύστημα είναι διατεταμένο, ξεχυλωμένο, υποφέρει. Πρέπει να το βοηθήσεις και λίγο με τη βαρύτητα. Αν λοιπόν εσύ πας και βάλεις την αναστόμωση στο πλάι, σίγουρα δεν είναι τέλεια θέση. Επομένως, η ανώμαλη έκφυση στις δευτεροπαθείς στενώσεις νομίζω ότι έχει σημασία. Δηλαδή το πού θα πας να φυτέψεις τον ουρητήρα. Πρέπει να το βοηθάς λίγο με τη βαρύτητα. Ξαναλέω, είναι ένα εξουθενωμένο σύστημα, πλαδαρό, αδυνατή να συσπαστεί. Δώσ' του λίγο βοήθεια. Εν αντιθέσει με την πρωτογενή στένωση που αμφισβητείται. Και εινώδεις ταινίες, ναι. Εδώ μπορεί να υπάρχουν δευτερογενώς σε μια χειρουργημένη περιοχή. Και σαφέστατα μπορεί να παίζουν ρόλο. Άρα τα αίτια είναι λίγο διαφορετικά στα υπόλοιπα. Στο πρωτογενές, είτε στην πρωτοπαθή είτε στη δευτεροπαθή στένωση, φαίνεται ότι πάλι στα ίδια είμαστε. Και επειδή αυτή είναι παλιά σειρά, εγώ ψάξα λίγο να βρω καινούργιες σειρές. Ας δούμε μια σειρά λαπαροσκοπικών. Αυτοί μας λένε ότι σε όλα τα περιστατικά είχαν υποτροπή από στένωση, χωρίς να διευκρινίζουν τι εννοούν στένωση, 73%, βρήκανε σε 10% και έκτοπο αγγείο, σας είπα τις επιφυλάξεις μου, 5% twisted αναστομώσεις. Αυτό είναι ένα λάθος που όσοι έχουν χειρουργήσει πυροτρική συμβολή ή έχουν εκπαιδευτεί καλά σε αυτή, το ξέρουν, τους το λένε πάντα οι εκπαιδευτές τους. Μη μας στρίψει ο ουρητήρας. Πραγματικά, αν ο ουρητήρας σου κάνει έστω και μία στροφή και δεν το πάρεις χαμπάρι, και τον αναστομώσεις με στροφή, είναι σαν τη σακούλα. Σαν να έχεις κάνει μία στροφή στο λαιμό της σακούλας. Έχεις κάνει απόφραξη. Αυτό δεν είναι εύκολο να γίνει στο λαπαροσκοπικό, γιατί η κινητοποίηση που έχουμε κάνει είναι πιο μικρή και ο χώρος που έχει είναι μικρός. Προσωπικά, αν με ρωτήσετε για να το προλάβω αυτό, τι κάνω? Βάζω το κορυφαίο ράμα, το ράμα δηλαδή στη γωνία, πριν κόψω τον ουρητήρα τελείως. Έχω βάλει το ράμα και τον αφήνω να πέσει και το αφήνω μακρύ το ράμα, ώστε να μην μπορεί να στρίψει. Να έχει και το ράμα να το εμποδίζει. Γιατί καθώς απλώνει το ράμα με τα δύο σκέλη του, δεν τον αφήνει να πάρει τη στροφή. Η στροφή στην αναστόμωση είναι ένα τεχνικό θέμα, το οποίο αν δεις το βίντεό σου θα το καταλάβεις. Μου έχει στρίψει μια φορά σε λαπαροσκοπική, το είδα στο βίντεο. Να, μου στριψε, γι' αυτό υποτροπία. Το είδα, ήταν ξεκάθαρο ότι μου στριψε. Έκανα ένα λαθάκι στο δέσιμο του κόμπου και τον έφερα μετά μπροστά. Ενώ να το φέρω πίσω. Μπορεί να γίνει πολύ εύκολα επομένως. Λοιπόν, και incorrect angle, λάθος γωνία, φυτεύτηκε πιο πάνω από όσο θα έπρεπε, σε ένα 10%. Ενδιαφέρον, το μήκος του στενώματος ήταν περίπου ένα εκατοστό.
Δηλαδή το μήκος της υποτροπής στα στενοτικά ήταν περίπου 1 σαντιμέτρ κατά μέσο όρο. Μια άλλη σειρά από την... από τον... για να δω λίγο, Χεμάλ, ναι. Αυτός ήταν στην Ινδία τότε, τώρα είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Κυρίως μιλάει για adhesions και fibrosis, δηλαδή συμφύσεις και ίνωση. Έχει και δύο crossing vessels μέσα. Εντάξει, κυρίως όμως μιλάμε για συμφύσεις και... πώς να το πω, ίνωση. Δεν ξεκαθαρίζουν ακριβώς το αίτιο της ένωσης, της στενοτικής της απόφραξης. Είναι η ισχυμία, κανείς δεν ξέρει. Λοιπόν, αυτά σαν εικόνα των αιτίων της υποτροπής. Τώρα ξέρουμε περίπου, έχουμε μια ιδέα τι περιμένει κανείς να δει σε ένα περιστατικό που έχει υποτροπιάσει. Λοιπόν, αυτό το έβαλα πάλι μετά γιατί σκέφτηκα μισό λεπτάκι να συμφωνήσουμε λίγο για το τι εννοούμε υποτροπή. Πώς βάζουμε τη διάγνωση υποτροπής με τα εγχειρητικά? Θέλει κάποιος να μου απαντήσει. Έχει ένα περιστατικό που το χειρούργησε και του έρχεται ο ασθενής και λέει: όχι, αυτός εδώ έχει στένωση. Υποτροπίαση η πυροπλαστική μου. Πώς, με τι κριτήρια? Ίσως κάνει κολλικούς. Ξεκινάει πάλι συμπτωματολογικά. Ωραία. Ένα είναι συμπτωματολογία. Αν ο ασθενής σου έρθει με κολλικό, τα πράγματα δεν είναι καλά. Ένα λοιπόν. Δεύτερο. Λίμωξη. Λίμωξη. Είναι ένα. Βέβαια, θα μου πεις πυελονεφρίτιδα μπορεί να κάνει και ένας άνθρωπος χωρίς να έχει απόφραξη. Άρα, έτσι δεν είναι μια πυελονεφρίτιδα. Βέβαια, εδώ η πυελονεφρίτιδα σίγουρα θα χτυπήσει καμπανάκι, θα σου πει όπ. Αλλά ας πούμε ότι η πυελονεφρίτιδα δεν είναι απόλυτο κριτήριο. Γιατί κάνει και ένας άνθρωπος με φυσιολογικούς νεφρούς πυελονεφρίτιδα. Σπάνια, αλλά κάνει, έτσι δεν είναι? Είναι όμως. Είναι η λίμωξη. Αποφρακτικό νεφρόγραμμα. Αποφρακτικό νεφρόγραμμα. Και θέλω να ρωτήσω επίσης, λιθίαση μπορεί να είναι μια έμεση ένδειξη? Η λιθίαση μπορεί να είναι μια έμεση ένδειξη, αλλά επειδή πολλοί αμφισβητούν ότι μόνο η στάση είναι αιτία, μπορεί αυτός ο ασθενής να είναι ένας λιθιασικός ασθενής με μεταβολικό υπόβαθρο. Το να μου κάνει πέτρα ο χειρουργημένος μου σίγουρα δεν μου αρέσει, αλλά αφού τσεκάρω και δω ότι είναι εντάξει η πυροπλαστική μου και θα δούμε πώς, μετά ασχολούμαι με τη λιθίασή του σε μεταβολικό πια υπόστρωμα. Άρα. Ένα είναι τα συμπτώματα. Δύο είναι η ουρολίμωξη. Τρία, πιο πίσω, αξιολογείται και η λιθίαση. Άλλο πιο άμεσο. Βασίλη. Ωραία. Ο βαθμός υδρονέφρωσης. Αλλά είπαμε ποτέ δεν θα είναι φυσιολογικό μετά το χειρουργείο. Ποτέ. Υπάρχουν δύο κριτήρια. Το ένα είναι αν είχε συμπτώματα πριν να μην έχει μετά. Και το δεύτερο είναι να υπάρχει βελτίωση της εικόνας στις απεικονιστικές εξετάσεις. Είπαμε, ποτέ δεν θα είναι τέλειο. Πρέπει όμως το μετεγχειρητικό, όταν το συγκρίνεις με το προεγχειρητικό, να είναι καλύτερο. Και μάλιστα υπάρχουν κάποιοι που έχουν βάλει κριτήρια το πόσο καλύτερο. Πάνω από 50%. Να υπάρχει μια πάνω από 50% βελτίωση στις απεικονιστικές εξετάσεις. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο η συμβουλή μου είναι προς εσάς, αν δεν το κάνετε, εγώ το εφαρμόζω σταθερά. Η μετεγχειρητική μου απεικόνιση είναι ίδια με την προεγχειρητική. Δηλαδή, αν ο ασθενής μου ήρθε με πυελογραφία, θα τον παρακολουθήσω με πυελογραφία. Αν μου ήρθε με αξονική, θα τον παρακολουθήσω με αξονική, για να μπορώ να συγκρίνω εικόνες. Ας δούμε μερικά περιστατικά. Πόσο καιρό μετά κάνουμε τον επανέλαβο για να έχουμε μια εικόνα της βελτίωσης που κατεπίθηκε? Λοιπόν, αυτό είναι το πρωτόκολλο το δικό μας. Δείτε τη διαφάνεια. Αφαιρούμε το στεν περίπου στους 2 μήνες. Ένα μήνα μετά, άρα στο τρίμηνο το χειρουργείο, θα κάνουμε τον πρώτο απεικονιστικό έλεγχο. Πυελογραφία ή αξονική, ανάλογα τι είχε. Μετά από άλλους 3 μήνες, στους 6 από το χειρουργείο, θα κάνουμε σπινθυρογράφημα, να δούμε λίγο πού βρίσκεται η νεφρική λειτουργία. Δίνουμε λίγο χρόνο στο νεφρό να πάρει την ανάσα του και να μας δείξει τη δυνατότητά του, τη δυναμική του. Και μετά στο χρόνο πάλι απεικονιστικό έλεγχο. Με το ίδιο ακριβώς πράγμα που κάναμε και προεγχειρητικά. Αυτό είναι το πρωτόκολλο το δικό μας. Και αυτό που άλλαξε, σας είπα ποιο είναι πριν, τώρα έχει μπει σταθερά σε αιτήσια βάση ένα περιχογράφημα. Πάμε εκεί που ήμασταν. Λοιπόν, αυτό που θα δείτε πρώτο τώρα και είναι ένα επιτυχημένο περιστατικό, γιατί η γυναίκα έχει συμπτώματα, δεν έχει πια, νομίζω ότι υπάρχει σαφής βελτίωση, είναι αυτό που είδατε με τις πολλές φλέβες και τη γωνίωση, αυτό το παλιό βίντεο που σας έδειξα, που ελευθερώθηκε και έγινε πυελοπλαστική. Αυτή είναι μια άλλη πυελοπλαστική, σε μια 24χρονη, από τα πρώτα πάλι περιστατικά. Νομίζω ότι δεν υπάρχει αμφιβολία ότι υπάρχει βελτίωση. Συμφωνούμε? Τώρα, μπορεί να τη δεις και στον ραδιενεργό νεφρόγραμμα αυτή. Βεβαίως. Στο δεξί νεφρό
Νομίζω όχι, μάλλον είναι ο χρόνος της, ίσως είναι ο χρόνος απέκρισης, ναι. Νομίζω ότι δεν είναι προβληματικό αυτό, εντάξει. Αυτό που κοιτάς κυρίως είναι η βελτίωση της καλλικεκτασίας, όχι της πιελεκτασίας. Οι κάλικες είναι το σημείο ελέγχου. Εκεί θα κοιτάξεις αν άλλαξε πολύ η κατάσταση. Εδώ είναι νεφρόγραμμα πριν και μετά. Και εδώ... Εγώ λέω ότι είναι χειρότερα αυτό, σαφέστατα. Αυτό είναι μια υποτροπή. Είναι μια υποτροπή. Σίγουρα δεν είναι το ίδιο. Νομίζω ότι αν δούμε τον πάνω κάλικα όσο τον βλέπουμε είναι χειρότερος. Εντάξει, εδώ αυτός με αυτόν θα έλεγα ότι στα ίδια. Εγώ το βρίσκω χειρότερο αυτό δεξιά. Εντάξει. Και βέβαια, εάν ο συγγύης σου έχει και συμπτώματα ή σου κάνει και ουρολίμωξη, δεν υπάρχει καμία φωλία ούτε υποτροπίας. Όλα αυτά τα κλιπ τι είναι? Όλα αυτά τα κλιπ. Δεν είναι δικό μου χειρουργείο αυτό. Αυτό σε εμάς ήρθε ως υποτροπή. Δεν ξέρω. Ήταν ανοιχτή επέμβαση, ήταν ανοιχτή πιελοπλαστική. Δεν έχει γίνει από εμάς. Και δεν ξέρω. Προφανώς βάλαν κλιπ σε κάποιες αιμορραγίες. Παρένθεση, μια και τα αναφέρατε και πολύ σωστά. Επειδή θα δείτε και σε βίντεο που θα σας δείξω τα κλιπ να εμφανίζονται παντού, εγώ έχω σταματήσει να χρησιμοποιώ μεταλλικά κλιπ πιελοπλαστικές. Αν δείτε τα μετέπειτα χειρουργεία, δεν υπάρχει κλιπ πια. Δεν βάζω πουθενά κλιπ. Προτιμώ να απολυνώνω με Ligasur, με Ultra Cision, κρατάει μια χαρακταγγεία. Δεν βάζω πουθενά κλιπ, πας και τα βρίσκεις όπου θέλεις. Μέχρι και μέσα στον ουρητήρα τα έχω βρει. Σε σχάση. Σε ενδοπιελοτομία τα έχω βρει μέσα στον ουρητήρα. Λοιπόν, τώρα η μεγάλη παγίδα. Κύριε Βούλγαρη, είπατε κάτι για το νεφρόγραμμα. Λοιπόν, το έχω πει στον κύριο Χατζηχρήστο, ο οποίος δεν είναι εδώ. Πρέπει να φέρει και ένα πυρηνικό γιατρό κάποια στιγμή να μας μιλήσει για το ροδιενεργό νεφρόγραμμα. Είναι μια πολύ τρίκη εξέταση. Πολλές φορές δίνει ψευδώς θετικά αποτελέσματα. Και κυρίως δημιουργεί μεγάλο πανικό. Πότε μπορεί να δώσει ψευδώς θετικά? Σε συστήματα με μεγάλη διάταση. Το σύστημα για να αδειάσει πρέπει να φτάσει σε έναν ουδό, σε έναν όγκο, ώστε να εκλειθεί μια σύσπαση. Αν εγώ έχω ένα ξεχυλωμένο σύστημα που παίρνει 200 ml μέσα, αυτό μπορεί να κάνει και 2 ώρες να αδειάσει. Δεν είναι αποφραγμένο, είναι ευένδοτο. Δεν κάνει περισταλτισμό, δεν εκλείεται περισταλτικό κύμα. Δέχεται πολύ μεγάλη ποσότητα γιατί έχει ξεχυλώσει. Αν έχει χαθεί μεγάλη νεφρική λειτουργία, δεν θα ανταποκριθεί και στο LASIX. Το πρωτόκολλο της απόφραξης έχει LASIX. Κακή είναι η δάτωση του ασθενούς, δεν θα υπάρχει ανταπόκριση στο LASIX. Και βεβαίως είναι θέμα εφαρμογής σταθερού πρωτοκόλλου. Δηλαδή, ο πυρηνικός γιατρός τι πρωτόκολλο ακολουθεί? F0, LASIX με την χορήγηση του ραδιοφαρμάκου, χορήγηση και LASIX. F10, F20, τι πρωτόκολλο χρησιμοποιεί? Άμα μου χορηγήσει εμένα το LASIX, παραδείγματος χάρη στο 20 λεπτό από τη χορήγηση του ραδιοφαρμάκου και είναι διαταταμένο σύστημα, μπορεί να θέλει μια μισή ώρα να ανταποκριθεί. Αποτέλεσμα, παίρνουμε εικόνες στο ραδιενεργό νεφρόγραμμα που πολλές φορές είναι ξεκάθαρες υπό της απόφραξης, ενώ όλα τα άλλα δεν είναι. Και εσείς καλείστε να αποφασίσετε αν έχει κάνει υποτροπή, ένα, και δεύτερον να εξηγήσετε στους γονείς και στον ασθενή ότι ξέρεις δεν έχει κάνει υποτροπή. Μα τι λες τώρα εδώ και τα τι γράφει? Είναι πολύ δύσκολο να το διαχειριστεί κανείς. Γι' αυτό σας έχω βάλει και μερικά παραδείγματα. Αυτό είναι ένα δικό μας περιστατικό, 18 χρονών, χειρουργημένος κάπου το 13, αν θυμάμαι καλά. Είχε μέσα 17 πέτρες, μικρούλες. 17 μικρές πετρούλες. Αφού ψαρέψαμε τις πέτρες, κάναμε την πυελοπλαστική και αυτή είναι η εικόνα μετά. Τι σας λέει? Καλύτερη, χειρότερη, ίδια? Καλύτερη. Ωραία. Ο ασθενής αυτός απέβαλε τις 2 πέτρες που χάσαμε στο χειρουργείο. 2 πέτρες δεν μπορούσαμε να τις βγάλουμε, δεν τις βρήκαμε. Μετά από λίγο καιρό απέβαλε τις 2 πέτρες. Αυτό είναι πολύ καλό σημάδι. Ότι η πυελοπλαστική σου είναι βατή. Είναι πολύ ευχάριστο να αποβάλει πέτρες αυτός ο ασθενής. Δείτε λίγο όσο μπορείτε να δείτε το ραδιενεργό νεφρόγραμμα πριν, το ραδιενεργό νεφρόγραμμα μετά. Και επειδή δεν φαίνεται καλά, κοιτάξτε το τάφ 1 δεύτερο, είναι πάνω από 50 πριν, πάνω από 50 μετά. Αυτό σύμφωνα με το ραδιενεργό νεφρόγραμμα έχει απόφραξη. Δεν έχει απόφραξη όμως, κλινικά. Έχει απόφραξη στο μυαλό του ραδιενεργού νεφρογράμματος. Αυτό είναι δύσκολο να το διαχειριστεί κάποιος, υπό την έννοια ότι δεν μπορεί, αν πάρει κανείς το ραδιενεργό νεφρόγραμμα, μόνο σας το φέρει στο ιατρείο, ο μπαμπάς του παιδιού, δεν έχετε τίποτα να συγκρίνετε. Και το δείτε μπροστά σας. Ποιος από εσάς θα τολμούσε να πει ότι δεν έχει απόφραξη? Κανένας.
Αν είχε κλινική βελτίωση και εικόνα τέτοια, θα μπορούσαμε να το πούμε. Για το νεφρόγραμμα μιλάω. Μόνο για το νεφρόγραμμα. Μπράβο, για το νεφρόγραμμα μιλάω. Αν σας έφερε το νεφρόγραμμα πανικόβλητος από τον πυρηνικό γιατρό και δεν είχε και την παλιά ξωνική βράδερφε, και σου έφερε γιατρέ μια εξέταση που τώρα την έκανα, φρέσκια, κοίταξε εδώ. Τι θα λέγαμε όλοι. Θα πέτυχε. Άμα δεις όμως τις εικόνες πριν, σκεφτείς ότι ο ασθενής δεν πονάει πια και έχει αποβάλει και δύο πέτρες, δεν έχει απόφραξη. Αν αυτόν τον πάρεις και του κάνεις πυελοπλαστική, επαναληπτική, του κάνεις ένα χειρουργείο που είναι ανώφελο, άχρηστο και πιθανόν και επιζήμιο. Τυπικό περιστατικό. Αυτό το έχω ξαναδείξει στην Πορταριά. Όσοι είστε παλιοί, εδώ μπορεί να το θυμάστε. Αυτή η κοπέλα 27-28 χρονών μου έρχεται να πάρει δεύτερη γνώμη. Είναι χειρουργημένη στη Θεσσαλονίκη το 1999 από έναν πολύ γνωστό καθηγητή τότε, εξαιρετικό χειρουργό, με την εικόνα αυτή. Προεγχειρητική εικόνα. Προεγχειρητική πυελογραφία. Σιγή. Και προεγχειρητικό παλιό νεφρόγραμμα, ό,τι μπορείτε να δείτε εδώ. Εντάξει, μια καμπύλη που ανεβαίνει. Αυτή είναι η πρώτη που έχω εγώ στα χέρια μου όταν έρχεται να με δει, που μου φέρνει μάλλον, η πρώτη εξέταση μετά το χειρουργείο. Είναι το 2002, περίπου 3 χρόνια μετά. Η ασθενής δεν πονάει και έχει αυτή την εικόνα. Τι λέτε? Θα μπορούσε βέβαια να πει κάποιος τώρα, εγώ θα είχα κάνει νεφρεκτομή στο προηγούμενο νεφρό. Γιατί αυτό το νεφρό πιθανόν έχει ελάχιστη λειτουργικότητα, μπορεί να τη κάνει και υπέρταση κλπ. Ναι, αυτό που θα μπορούσα να το δεχτώ, αλλά δεν είναι το θέμα μας τώρα. Καλώς κακώς έγινε πυελοπλαστική. Και εγώ πυελοπλαστική θα έκανα σε μια κοπέλα νέα με μια λειτουργικότητα 20%. Δεν θα τη έβγαζα το νεφρό. Πάνω σε αυτό, πριν να προχωρήσουμε τη συζήτηση, δεν θα ήταν λογικό να τοποθετήσουμε μια νεφροκτομία για ένα χρονικό διάστημα, εύλογο να δούμε μετά πόσο τελικά. Αυτό το σπιθυρογράφημα σε αυτό το νεφρό δεν μπορεί να μας πει την αλήθεια. Αν ζητήσεις εδώ λειτουργικότητα, θα σου δώσει άλλα αντάλλον. Γιατί οι κρούσεις που μετρά είναι αμέτρητες. Μπορεί να σου δώσει και 50% ότι έχει λειτουργικότητα. Το σωστό είναι να το παροχετεύσεις και να κάνεις ένα καινούριο σπιθυρογράφημα περίπου 1-1,5 μήνα μετά, να δεις την πραγματική λειτουργικότητα. Αλλά καλώς-κακώς έγινε πυελοπλαστική. Με τον τρόπο που σας είπα. Λοιπόν, εγώ λέω τώρα, είμαστε στην πυελοπλαστική. Ας μην σχολιάσουμε τι έγινε πριν. Εγώ συμφωνώ με το χειρισμό. Πώς σας φαίνεται η εικόνα? Μισό λεπτό. Αυτή έχουμε τώρα σε αυτή τη φάση. Θα πάμε και έχει και άλλες εικόνες. Πώς φαίνεται η εικόνα τώρα? Βελτιωμένη. Ωραία. Λοιπόν, ραδιενεργό νεφρόγραμμα. Αποφρακτικό. Έτσι. Το τάφε ένα δεύτερο πουντο non applicable. Δεν υπάρχει καν. Δεν μετράει τάφε ένα δεύτερο. Δεν μπορείς να το βρεις στη διάρκεια της εξέτασης. Αποφρακτικό το σπιθυρογράφημα. Ξεκάθαρα. Λειτουργικότητα μας δίνει uptake 47-52. Δεν είναι 47. Δεν υπάρχει περίπτωση να είναι 47, αλλά μετράει τις κρούσεις δικές του. 2011. Υπάρχει κανείς που θα είχε μετανιώσει που έκανε πυελοπλαστική? Νομίζω πως όχι. Εντάξει, είναι σαφές. Τώρα, καθυστερημένη. Πάρτε μια καθυστερημένη πυελογραφία. Πριν και μετά. Μα θα μου πεις τι είναι αυτό το χάλι. Ναι, είπαμε. Πάντα συγκριτικά. Πριν είχε σχεδόν σιγή και τώρα σκιαγραφή. Αυτό θα αποβάλει σε 2 ώρες, σε 3 ώρες. Θα αποβάλει, θέλει το χρόνο του. Είναι ένα διαταμένο σύστημα, θέλει την άνεσή του για να γεμίσει και να σπρώξει. Σημασία έχει ότι αυτό το περιστατικό έχει ένα επιτυχές αποτέλεσμα χωρίς καμία αμφιβολία. Το ραδιενεργό νεφρό μας συνεχίζει το χαβά του. Αυτό είναι της ίδιας εποχής. Κοιτάξτε εδώ, αποφρακτικό. Τάφε ένα δεύτερο, άντε βρέστο. Με λειτουργικότητα βέβαια 52% αριστερά. Πέρασε και τον δεξί τώρα. Τι θέλω να πω με όλα αυτά. Προσέξτε πώς αξιολογείται τους ασθενείς μεταγχειρητικά. Μην στηρίζεστε πολύ στο ραδιενεργό νεφρόγραμμα, αν δεν έχει γίνει σε συγκεκριμένο κέντρο που ξέρετε, έχετε μιλήσει με τον πυρηνικό και έχει συγκεκριμένο πρωτόκολλο. Αξιολογήστε όλες τις παραμέτρους, κλινικές και απεικονιστικές, πριν πιάσετε τον ασθενή στον ταλέπορο και τον ξαναβάλετε στο χειρουργείο. Αδρά. Υποχώρησαν τα συμπτώματα, βελτιώθηκε απεικονιστικά, ναι, πετύχαμε. Όχι, αποτύχαμε. Το περιστατικό έχει υποτροπιάσει. Το δύσκολο είναι λίγο εδώ. Τα συμπτώματα βελτιώθηκαν. Δεν πονάει πια, έκανε κολλικούς και δεν πονάει. Απεικονιστικά όμως δεν βελτιώθηκε. Εδώ θέλει λίγο χρόνο. Ραδιενεργό νεφρόγραμμα, θα έλεγα, και παρακολουθούμε το τάφε ένα δεύτερο και το ποσοστό λειτουργίας. Δίνουμε λίγο χρόνο εδώ. Πολλές φορές θα δείτε μια σημαντική βελτίωση μεταγχειρητικά. Θα σας πω μια προσωπική εμπειρία από τα περιστατικά αυτά.
Η πρώτη εξέταση στο τρίμηνο από το χειρουργείο πολλές φορές είναι απλά ικανοποιητική. Όταν δεις την εξέταση στο έτος, δεν πιστεύεις στα μάτια σου. Δηλαδή είναι πολύ καλύτερη από αυτή του τριμήνου, παρότι του τριμήνου ήταν καλύτερη από την προηχειρητική. Δηλαδή στο τρίμηνο λες, εντάξει, πετύχαμε, καλά είναι, είναι συγκριτικά είναι καλύτερο, και παίρνεις του χρόνου, του έτους και τη βάζεις δίπλα και λες, τι είναι αυτό, εμένα με τη νύχτα. Τι μπορεί να συμβαίνει. Στο τρίμηνο, ίσως ακόμα το είδημα δεν έχει υποχωρήσει. Αν χρησιμοποιείς ράματα, βικρύλ, δεν έχουν καν απορροφηθεί καλά-καλά κάποια. Αν χρησιμοποιείς μονοκρύλ, δεν είναι αυτός ο λόγος. Ακόμα ίσως το σύστημα δεν έχει βρει τις ισορροπίες του. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο, μην βιαστείτε να χαρακτηρίσετε υποτροπές στο τρίμηνο, στον πρώτο έλεγχο, αυτά που δεν έχουν βελτίωση στον απεικονιστικό. Δώστε τους λίγο χρόνο. Εγώ τα περιμένω 3 μήνες ακόμα να κάνω το σπιθυρογράφημα που είναι στο πρωτόκολλο και εκεί αρχίζω πια να παίρνω τις αποφάσεις μου. Εκτός, συγγνώμη, Μιχάλη, εκτός αν ο ασθενής έρθει και με κολικό, με συμπτώματα, αλλά μιλάμε για αυτό που δεν έχει πια συμπτώματα. Έχει τύχει να αποφασίσετε να βάλετε ενδεχομένως κάποιο εκ νέου πικτέιλ μετά την... Θα πάμε σε αυτό. Κράτησε το. Ναι, λοιπόν. Τώρα, πάμε στο πιο δύσκολο σενάριο, αυτό είναι το χειρότερο σενάριο. Να έχεις βελτίωση στον απεικονιστικό, αλλά στην ίδια να σου λέει ότι πονάει. Εδώ μπλέξαμε λίγο, γιατί πραγματικά πρέπει οπωσδήποτε να γίνει μια διερεύνηση ότι δεν έχουμε κάποιο άλλο αίτιο πόνου, αλλά εδώ έχουμε μπλέξει πραγματικά, γιατί αν εσύ απεικονιστικά βλέπεις κάτι καλύτερο, ενδεχομένως και το σπινθυρογράφημα στο λέει αυτό, αλλά ο ασθενής σου λέει ότι πονάει, εκεί τα πράγματα λίγο περιπλέκονται. Εδώ θέλει προσοχή, δεν έχω οδηγία γι' αυτό. Εντάξει, θα σας έλεγα, δώστε του λίγο χρόνο και βλέπουμε. Ενδεχομένως δοκιμάστε με ένα πικτέιλ. Ενδεχομένως, να δούμε πώς θα ανταποκριθεί. Λοιπόν, και τώρα αρχίζει η κανονική ομιλία. Ναι. Στέλιο, πες. Βαγγέλη, μισό λεπτό. Ναι, πριν πάμε στην κανονική, να ρωτήσω για, για την προηγούμενη ασθενή με τη μεγάλη διάταση. Αυτή η μεγάλη διάταση, το διατεταμένο σύστημα, έχει προδιάθεση κίνδυνο από ρολιμώξεις ή επειδή οι πιέσεις είναι χαμηλές, αντίθεση με την απόφραξη δεν έχει. Όχι, θεωρητικά ένα σύστημα το οποίο δεν έχει υψηλές πιέσεις δεν κινδυνεύει παραπάνω. Δηλαδή, οι ουρολόγοι μας πήρε χρόνια για να ξεκαθαρίσουμε ότι η διάταση του πυελοκαλκικού δεν είναι ισοδύναμη της απόφραξης. Η υδρονέφρωση δεν είναι ισοδύναμη της απόφραξης. Μπορεί να έχει υδρονεφρωτικό σύστημα γιατί απλώς είναι ένα πιο πλαβαρό σύστημα. Είναι κατασκευαστικά έτσι. Δεν είναι ισοδύναμο της απόφραξης. Αυτό συμβαίνει και εδώ. Δηλαδή είναι ένα πλαβαρό, ξεχυλωμένο σύστημα, το οποίο όμως δεν είναι αποφραγμένο. Απλά έχει άλλη χωρητικότητα πια, αν το λέγαμε απλά λόγια. Βαγγέλη, τι θέλεις. Η λύση θα πρέπει να ήταν ή να βάλουμε πικτέιλ ή να δοκιμάσουμε να αναπαράγουμε τα συμπτώματα. Ναι. Δηλαδή, αν δώσουμε λασίκ στον άρρωστο, ναι, αν του προκαλέσουμε δηλαδή μια περέκριση ούρων και αναπαραχθεί το σύμπτωμα, σωστό, τότε αυτό είναι απόδειξη, σωστό, ότι απόφραξη, ναι, έχει απόφραξη. Έχουμε πρόβλημα και έχεις πρόβλημα. Βέβαια, αν στην απεικόνηση έχεις τόσο καλύτερη πια εικόνα, αυτό λίγο θα δημιουργεί πρόβλημα. Αλλά συνήθως αυτό το σενάριο είναι σπάνιο. Αυτό είναι σπάνιο σενάριο, ευτυχώς. Λοιπόν, τώρα που συμφωνήσαμε, τώρα πια μιλάμε την ίδια γλώσσα, για το τι σημαίνει ότι η πυελοπλαστική απέτυχε, μπορούμε να πάμε στη θεραπεία. Έχουμε κανένα τέταρτο, μας φτάνει. Εντάξει, δεν χρειάζεται να πούμε πολλά πράγματα, οι επιλογές είναι λίγες. Δεν έχουμε τέταρτο, έχουμε παραπάνω, έτσι μην χαίρεστε. Αλλά τώρα όμως μπορούμε να συνεννοηθούμε. Γιατί έχω την αίσθηση, και το λέω ειλικρινώς αυτό, ότι δεν έχουμε κοινή γλώσσα, όχι στην Ελλάδα, παγκοσμίως για το θέμα αυτό, εκτός ολίγων που ασχολούνται συστηματικά με την πάθηση. Λοιπόν, βασική προϋπόθεση κατά την άποψή μου. Σε ασθενείς με στένωση πυελοκαλκικής συμφωνής μετά από πυελοπλαστική, γιατί αυτό είναι το θέμα της ομιλίας, όταν η πυελοπλαστική αποτύχει, για την ενδοπυελοτομή δεν συζητάω πια, για μένα δεν υπάρχει στην λίστα των επιλογών της πρωτογενούς διόρθωσης πώς, δεν υπάρχει πια. Πριν λοιπόν φτάσουμε να αντιμετωπίσουμε τον ασθενή με την πυελοπλαστική που έχει αποτύχει, θα πρέπει να κάνουμε μια ανιούσα ουρίτηρο πυελογραφία. Στις πρωτογενείς περιπτώσεις σας λέω ότι δεν κάνω. Αν με ρωτήσετε, κάνετε ανιούσα στα περιστατικά με στένωση πώς πριν το χειρουργείο, όχι. Δεν με ενδιαφέρει να κάνω. Ό,τι είναι θα το δω διαχειρητικά, κόβω ένα ικανό μήκος και ουρητήρα και πιέλου και δεν με ενδιαφέρει. Έκανα παλιά όταν έκανα ενδοπυελοτομές. Οι ενδοπυελοτομές, σας είπα, δεν υπάρχουν πια για μένα, άρα δεν με ενδιαφέρει να κάνω πριν. Στις στενώσεις τις υποτροπιάζουσες όμως, θεωρώ ότι είναι επιβεβλημένο. Πρέπει να ξέρεις πού πας. Άρα,
για τις μεθόδους αντιμετώπισης που βλέπετε στη λίστα εδώ, προϋπόθεση να έχει γίνει μια ανιούσα ουρητηροπυελογραφία. Ειδικά μετά από αυτές τις 4 επεμβατικές, γιατί οι πρώτες θα έλεγα ότι δεν είναι επεμβατικές. Τώρα, συντηρητική, δεν έχω να σας πω τίποτα. Συντηρητική, τι συντηρητική, άντε να είναι κανένας ασθενής μεγάλης ηλικίας που να έχει, ας πούμε, μικρό προσδόκιμο για κάποιους λόγους και είτε ογκολογικό περιστατικό, οτιδήποτε άλλο, και να πεις εντάξει, άστον, δεν θα προλάβει να δημιουργήσει προβλήματα. Παρένθεση θα σας πω, πάλι μία ατάκα του, μία κουβέντα του κυρίου που σας έδειξα στην αρχή. Everybody can get a UPJ obstruction in every age. Οποιοδήποτε μπορεί να έχει στένωση περιουρητικής συμβολής σε οποιαδήποτε ηλικία. Ο μεγαλύτερος ασθενής που έχω χειρουργήσει πρωτογενώς για στένωση πως ήταν 75 ετών. Υπάρχει εξήγηση γι' αυτό, αλλά ας τα αφήσουμε για αργότερα. Λοιπόν, συντηρητική δεν τη συζητάμε, αφήστε τη. Τοποθέτηση stent. Προσέξτε λίγο, όχι το stent υποτροπίασε, το ξέρουμε, κάνει κολλικό, το βάλαμε το stent για να κερδίσουμε το χρόνο που θέλουμε για να δούμε τι θα κάνουμε, αλλά σαν θεραπευτική λύση, δηλαδή να βάλω το stent, να το βγάλω και να δουλέψει. Υπάρχει μια σειρά ασθενών, παιδιατρικών ασθενών, στην οποία το εφάρμοσαν σε 16 ασθενείς και στους δύο πέτυχε. Είχε ένα ποσοστό επιτυχίας 6%. Ξέρετε τι είναι αυτό, κατά τη γνώμη μου, είναι αυτό που σας είπα πριν. Σας έλεγα ότι βλέπω την πρώτη απεικόνιση μετά το χειρουργείο και λες καλή είναι και μετά από ένα χρόνο είναι εκπληκτικά καλύτερη. Είναι αυτό το είδημα που ακόμα δεν έχει φύγει, είναι το σύστημα δεν έχει ακόμα ισορροπήσει. Αυτά τα περιστατικά πιστεύω ότι μπορούν να διορθωθούν με αυτό. Δηλαδή βάζεις το stent και όταν το βγάλεις το σύστημα ισορρόπησε. Δεν έχεις αποτύχει, δεν έχει αποτύχει η πυλοπλαστική σου, ήταν λίγο πρώιμη αξιολόγηση. Αυτό νομίζω ότι λέει αυτή η ιστορία. Ίσως όμως, επειδή αυτό δεν ξέρεις πότε θα συμβεί και πότε όχι, να άξιζε τον κόπο να το δοκιμάσουμε σε όλους. Δηλαδή, εγώ προσωπικά το εφαρμόζω. Δηλαδή, ο ασθενής μου υποτροπίασε, κάνει κολλικό ή έχει απόφραξη, ξεκάθαρη, είναι σαφές. Θα του βάλω ένα stent, δεν μπορώ να κάνω διαφορετικά. Κάποια στιγμή δοκιμάζω να το βγάλω. Μα θα πει κάποιος, ναι, ρισκάρεις την ουρολίμωξη, το ξέρω. Τον καλύπτω με μια περιχειρητική, με μια αντιβίωση σε εκείνη τη χρονική στιγμή και δοκιμάζω να δω λίγο πώς θα πάει ξανά χωρίς stent. Σε μένα δεν έχει πετύχει ποτέ. Δηλαδή, αυτό δεν το είδα ποτέ που περιγράφουν οι κύριοι εδώ. Το δέχομαι όμως σαν ένα πιθανό σενάριο. Θεωρητικά πώς μπορεί να πετύχει αυτό το πράγμα. Μα είπα πώς. Το σύστημα δεν είναι αποφραγμένο, είναι ακόμα ειδηματώδες. Εσύ βάζεις λοιπόν το stent, το αφήνεις άλλο 1-1,5 μήνα και όταν το βγάλεις αυτό το είδημα έχει πια υποχωρήσει. Το είδημα από κάποια αράματα, το είδημα από την αναστόμωση που θέλει το χρόνος για να επολουθεί, δεν ξέρω να σου πω. Αλλά είναι η εξήγηση που δίνω εγώ σε αυτό που δουλεύει αυτή 6% ποσοστό επιτυχίας με την τοποθέτηση stent. Σε μένα που το εφαρμόζω, δηλαδή βάζω stent και το δοκιμάζω να το βγάλω. Δεν έχει πετύχει ποτέ. Παρ' όλα αυτά, να το κρατήσουμε σαν μια στρατηγική. Εντάξει. Όχι τίποτα σοβαρό, 6% είναι αστείο νούμερο, αλλά. Διαστολή με μπαλόνι. Οι διαστολές με μπαλόνι στην ουρολογία είναι ψυχοθεραπεία για τον ουρολόγο. Όχι για τον ασθενή. Είναι ψυχοθεραπεία. Δεν δουλεύει τίποτα με μπαλόνι στην ουρολογία. Το μόνο που μπορεί να κάνεις με διαστολή είναι διαστολή στο τρακ της διαδερμικής. Όλα τα άλλα είναι αποτυχημένα, εξορισμού. Γι' αυτό μην στηρίζεται καθόλου στις διαστολές με μπαλόνι. Εδώ είναι μια σειρά ασθενών, πρωτογενών κυρίως διαστολών με μπαλόνι. Είναι οι μόνες σειρές που έχουν περιστατικά πάνω μεγαλύτερα ίσα από 50. Όλα είναι σε primary cases, κανένα σε secondary, ενώ δευτερογενείς στενώσεις υπάρχουν εδώ σε δύο σειρές, αλλά δεν είναι μπαλόνι, είναι acute size. Το acute size είναι ενδοπυελοτομή, ήταν η πρόωρη μορφή ενδοπυελοτομή. Ήταν ένα μπαλόνι, είχε ένα σύρμα δίπλα, φούσκωνε στο μπαλόνι, έστενε ρεύμα στο σύρμα και έκοβε. Ήταν μια τυφλή ενδοπυελοτομή που καταργήθηκε βέβαια μετά την εφαρμογή τη ανοιχτή. Άρα δεν έχουμε σπουδαία νούμερα για τις δευτεροπαθείς, για τις πρωτογενείς μας δίνουν γύρω στο 67%. Θα σας πάω σε μια σειρά, μάλλον σε ένα περιστατικό εδώ, αντίστοιχο με αυτό που σας περιέγραψα, που σας είπα πριν για το stent. Αυτοί οι τύποι κάνανε 11 λαπαροσκοπικά, τα 10 πέτυχαν, το ένα απέτυχε και σε αυτό το ένα είπα να κάνουμε μια διαστολή με μπαλόνια, να βάλουμε και ένα stent, να δοκιμάσουμε. Και αυτό πέτυχε, διεσώθη. Εγώ θεωρώ ότι ήταν πετυχημένη πυελοπλαστική, απλά ίσως δεν είχε ακόμα κάνει αυτό που λέγαμε πριν. Ωραία. Υπάρχει όμως και μία σειρά πρόσφατη με balloon dilation σε παιδιά. Είναι το 19 το άρθρο, όχι σε σπουδαίο περιοδικό, αλλά είναι το 19. 15 παιδάκια, 2 χάθηκαν,
follow-up 15 μήνες, μικρό, με αυτά που είπαμε πριν, καταλαβαίνετε, είναι πια πολύ μικρό. Επιτυχία 38%. Εντάξει, είναι ένα νούμερο, μπορείς να το δεχτείς, αλλά δεν νομίζω θα επέλεγε κανείς αυτή τη θεραπεία σαν θεραπεία εκλογής για να δώσει μια οριστική λύση. Το λένε και οι ίδιοι συγγραφείς. Balloon dilation is not recommended for failed pyeloplasty εξαιτίας της χαμηλής, του χαμηλού ποσοστού επιτυχίας. Άρα τη διαστολή με μπαλόνι, αγαπητοί συνάδελφοι, ξεχάστε τη, παρότι είναι βολική. Και πάμε στην πρώτη σοβαρή προσπάθεια διόρθωσης της κατάστασης, που είναι η ενδοπυελοτομή. Η ενδοπυελοτομή ήταν παραδοσιακά η επέμβαση διάσωσης της αποτυχημένης πυελοπλαστικής. Ό,τι αποτύχανε, του κάναμε ενδοπυελοτομή. Θα σας είπα για την ενδοπυελοτομή ότι δυστυχώς από τη φαρέτρα μας στις πρωτογενείς παθήσεις έχει φύγει. Στενώσεις έχει φύγει. Δεν δουλεύει πια όπως θα θέλαμε. Να δούμε λίγο τι γίνεται με τις δευτερογενείς τουλάχιστον. Αυτές είναι οι ενδείξεις της ενδοπυελοτομής, οι παλιές, στην πρωτοπαθή. Ήθελες να κάνεις ένα πρωτοπαθές περιστατικό, μια πρώτη στένωση μπροστά σου και έλεγες να κάνω ενδοπυελοτομή ή να κάνω πυελοπλαστική. Και έλεγες να μην κάνω ενδοπυελοτομή, μάλλον αν υπήρχαν αυτά. Να σας θυμίσω ότι μεγάλο βαθμίδρο νέφρωση, λειτουργικότητα κάτω από 25%, μεγάλο μήκος στένωσης πάνω από 2% και το έκτοπο αγγείο με ερωτηματικό. Τα ποσοστά επιτυχίας στη βιβλιογραφία της πρωτοπαθούς και της δευτεροπαθούς είναι περίπου ίδια. Οι ενδοουρολόγοι μεταξύ μας λέμε ότι μάλλον η δευτερογενής ενδοπυελοτομή δουλεύει καλύτερα. Έτσι λέγαμε. Και αυτές είναι μερικές σειρές που έχω βάλει από το 7 μέχρι το 18. Έψαξα τη βιβλιογραφία επισταμμένως. Τα έβαλα των τελευταίων περίπου 11 χρόνων, διάφορες σειρές, για να δείτε λίγο, έτσι να πάρετε μια εικόνα. Τι θέλω να δείτε. Καταρχήν να δείτε λίγο τα ποσοστά επιτυχίας. Αν εξαιρέσουμε αυτή εδώ τη σειρά και αυτή εδώ τη σειρά, το ποσοστό επιτυχίας κυμαίνεται από 34 έως 66,7. Έτσι μια πρώτη ματιά, όπως θα βλέπει κανείς, δεν τον εντυπωσιάζουν. Και το απογοητευτικό ποιο είναι, ότι αυτή η σειρά που έχει το υψηλότερο ποσοστό και αυτή το δεύτερο υψηλότερο έχουν το μικρότερο follow-up. Θα έλεγε κάποιος, για περιμένετε λίγο ακόμα και θα τα πούμε. Αυτά είναι τα νούμερα. Αυτό είναι ένα περιστατικό δικό μας. Δουλεύει η ενδοπυελοτομή. Αυτό είναι το αρχικό, όχι και καλύτερη στένωση πώς, είχε κολλικό όμως, είχε συμπτώματα. Αυτή είναι η εικόνα μας μετά την λαπαροσκοπική πυελοπλαστική και αυτό είναι το αποτέλεσμα μετά την ενδοπυελοτομή. Παλιό περιστατικό γι' αυτό, βλέπετε τα κλιπ. Βασικά μόνο παλιά φαίνεται πρέπει να έχω εδώ πέρα, γιατί όλο κλιπ βλέπω. Δουλεύει επομένως. Σε κάποια περιστατικά δουλεύει. Το θέμα είναι σε ποιους δουλεύει όμως. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Έχεις ένα ασθενή με αποτυχημένη στένωση πυελοτικής συμβολής. Αποτυχημένη πυελοπλαστική. Και τον έχεις στα χέρια σου. Και είναι 18 χρονών, ας πούμε. Το ζητούμενο εδώ δεν είναι να αρχίσουμε να κάνουμε ό,τι έχουμε. Το θέμα είναι να κάνουμε κάτι που να είναι το πιο λυσιτελές. Αλλιώς, αν αρχίζω, ξεκινάω, βάλε stent. Προχώρα στο... κάνε ένα μπαλονάκι, να περάσει λίγο η ώρα. Τώρα δεν πέτυχε, γι' αυτό πάμε σε μια ενδοπυελοτομούλα. Έχει φάει τρία χειρουργία, ας πούμε, οι γονείς αρχίζουν και βγάζουν καπνούς από τα αυτιά και εσύ παίζεις με μπαλόνια, με stent, με ενδοπυελοτομές. Εδώ ψάχνουμε να βρούμε το ένα, αυτό που θα δώσει λύση. Έλα πάνω. Το άλλο που το είπες και εσύ προηγουμένως είναι ότι αποτυχία πυλωρητηρικής είναι και λίγο διαφορετικό από τη δημιουργία στενώματος ουσιαστικά στην αναστόμωση λόγω της χειρουργικής επέμβασης. Δηλαδή, νομίζω εγώ είναι λίγο δύο διαφορετικές κατά κάποιο οντότητες. Το ένα είναι το λειτουργικοδυναμικό κομμάτι και το άλλο είναι το αποτέλεσμα και πολλών πραγμάτων. Μπορεί να είναι και τεχνικών, δηλαδή. Ναι. Ισχυμίας και, ναι, και ούτω καθεξής. Όμως... που είναι πολύ δύσκολο να ξεχωρίσεις. Μπράβο. Τι είναι. Κλινικά τι. Όμως δεν μπορούμε να βγάλουμε άκρη σε αυτά. Έχει απόλυτο δίκιο. Αλλά δεν μπορούμε να βγάλουμε άκρη. Λοιπόν. Εδώ είναι ένα βίντεο ενδοπυελοτομής. Δεν θα το δείξουμε για να κερδίσουμε χρόνο. Το περνάω. Αυτό ήταν διαδερμικής ενδοπυελοτομής. Είχα βάλει την τεχνική που έμαθα στο Cleveland Clinic, η τεχνική του αένιου του Steve Stream. Δεν νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον πια για κανέναν. Αν κάποιος τη θέλει, θα τη δείξω κατηδίαν. Για να τη στείλω. Εδώ είναι μια ουρητηροσκοπική ενδοπυελοτομή. Αυτή ίσως να ενδιέφερε. Δεν ξέρω, θέλετε να το δείτε το βίντεο, γιατί έχουμε αρκετή δουλειά. Φαίνεται, καλά. Εντάξει. Λοιπόν, μπορούν να παίξουν τα βίντεο. Λοιπόν, θέλω να δείτε λίγο, καθώς θα ανέβουμε στην πυελοτηρική, αυτό είναι ξεκάθαρο περιστατικό υποτροπής, σας το λέω, είχε όλα τα κριτήρια. Θέλω να δείτε τι βλέπουμε από μέσα. Όταν φτάσουμε στην πυελοτηρική,
Ακόμα ανεβαίνουμε τον ουρητήρα. Προφανώς, κοιτάξτε λίγο. Φαίνεται η ουλή εδώ, ε. Βλέπετε λίγο. Δεν είναι και τίποτα τραγικό. Δεν θα πρέπει να δει κανείς μια στένωση. Κι όμως αυτό το περιστατικό κλινικά είχε συμπτώματα και είχε υποτροπή στις απεικονίσεις. Άμα δείτε λίγο εδώ, ίσως υπάρχει ένα μικρό γόνατο, να το λέω, ένα μικρό εξογκωματάκι, σαν να φύγει ένα κύστης εκεί στην έκτη ώρα. Βέβαια είναι και το σύρμα μέσα που αλλάζει λίγο τους συσχετισμούς. Αλλά δεν είναι αυτό που φαντάζομαι κανείς να πήγαινε και θα βρίσκε μια τρυπούλα. Χωρίς το σύρμα μπορεί να έχει μεγαλύτερη γωνία. Λοιπόν, ουσιαστικά δεν είναι κάτι τραγικό και όμως αυτό. Παίζει αυτό. Λοιπόν, και εδώ στην έκτη ώρα της δευτερογενής στενώσης κόβουμε στην έκτη ώρα. Φτάνει να ξέρεις το ιστορικό. Δηλαδή, να ξέρεις αν είχαν βρεθεί έκτοπα αγγεία και πού βρίσκονται. Μην έχει κανένα έκτοπα αγγείο στην έκτη ώρα, το έχει αφήσει ο άλλος εκεί και πας και κόψεις. Αλλά στις δευτεροπαθείς κόβουμε στην έκτη ώρα. Είναι το πιο ασφαλές σημείο. Η τομή πρέπει να είναι γενναία. Θα ξεκινάει μέσα από την πυλωτηρική, πιο μέσα, περίπου μισό με ένα εκατοστό και θα έρθει περίπου ένα εκατοστό περιφερικά. Και όταν λέμε θα κόψουμε, εννοούμε θα κόψουμε. Θα βγούμε απ' έξω δηλαδή. Χρειάζεται λίγο κουράγιο να το κάνει κανείς αυτό. Δεν ξέρετε, εμείς οι ουρολόγοι τρομάζουμε με τις τρύπες στο σύστημα, αλλά αλλιώς δεν θα δουλέψει. Οπότε θα δείτε εδώ την διατομή αυτή. Δεν είναι τίποτα ιδιαίτερο. Οι ρυθμίσεις του λέιζερ είναι στο 1 τζάουλ και 10 χέρτς, φτάνει και περσεύει. Ακόμα και σε ιδιωτικές κλινικές, αν δουλεύετε, αυτά τα νούμερα τα έχουν τα μηχανήματα. Αν μπορείς να ανέβεις στο 1,5 τζάουλ, perfect. Στα 2 τζάουλ, ακόμα καλύτερα. Αλλά και με 1 τζάουλ ενέργεια κόβεις, ένταση κόβεις. Μια συμβουλή τεχνική, προτιμώ να πηγαίνω από μέσα προς τα έξω και όχι ανάποδα. Δηλαδή, κόβω κατεβαίνοντας, βγαίνοντας, αποσύροντας το εργαλείο, είναι πιο βολικό. Και δεν κινδυνεύεις και να χαθείς. Αν κόψεις από μέσα, καθώς ανεβαίνεις, μπορεί να βγεις απ' έξω και μετά μπορεί να βρεις το δρόμο. Καλύτερα να κόψεις λοιπόν, καθώς αποσύρεις το εργαλείο, δηλαδή με κινήσεις προς τα έξω. Δεν ξέρω που είμαστε τώρα, έχασα το βίντεο, γιατί είναι 4 διαφορετικά βίντεο και δεν ξέρω ποιο. Α, το 2 είναι, εντάξει. Λοιπόν, έχει αρχίσει να ανοίγει. Το βλέπετε. Δεν φτάνει. Δεν είναι καλό. Θέλει κι άλλο. Κι άλλο. Αρκετά κι άλλο. Αυτό λέω, θέλει γενναία τομή. Οι πιο πολλοί δεν τολμούν να την κάνουν γιατί φοβούνται ότι δεν θα συμβεί τίποτα. Κόψτε. Και επίσης είναι σημαντικό να έχεις μια αξονική τομογραφία πριν κάνεις αυτό το πράγμα για να δεις και τις σχέσεις. Καλά, εννοείται. Εντάξει, πρέπει να ξέρεις τι σου γίνεται. Μην έχει δει, ξέρω, από πίσω κανένα κάτι, ας πούμε, και να είσαι δεξιά, ας πούμε, και έχεις από πίσω καμιά, έχει καβαλήσει την κάτω κύλη και εσύ κόβεις χαρούμενος. Δηλαδή. Εντάξει. Πρέπει να έχεις το νου σου δηλαδή. Αλλά η τομή πρέπει να είναι γενναία. Εντάξει. Λοιπόν, τέλος πάντων, νομίζω ότι μια ιδέα την πήρατε. Εδώ κάποιοι μετά πάνε με ένα μπαλόνι και την αποτελειώνουν. Δηλαδή παίρνουν και ένα μπαλόνι στα 18 friends και ό,τι έχει μείνει από σύμφυση την τεινάζουν. Εντάξει. Αν έχεις κάνει καλή σχάση. Και βέβαια το περίφημο παραδοσιακό extravasation που πρέπει να δεις στην Ανιούσα δεν έχει κανένα νόημα. Δεν θα δεις extravasation εδώ έχεις βγει απ' έξω. Έχεις φτάσει στο πιστοπεριτόνεο. Δεν χρειάζεται. Και λίγο ακόμα κόβουμε εδώ, έτσι. Δεν έχει σταματήσει αυτός εδώ ο τύπος. Εγώ είμαι έτσι. Κινδυνεύεις επίσης να χάσεις λίγο το. Να περάσεις λίγο στην άλλη άκρη. Δηλαδή, επειδή φοβάσαι, εγώ φοβάμαι μην κόψω λίγο, κάποιες φορές έχω συνειδητοποιήσει ότι το παρακάνω κιόλας. Ότι κόβω και λίγο παραπάνω. Αλλά είναι προτιμότερο να κόψεις παραπάνω παρά να κόψεις λίγο. Δεν είναι δύσκολη επέμβαση. Μη σας τρομάζει αυτό που βλέπετε. Δεν είναι καθόλου δύσκολη. Συστήνεται να μην πολύ μπαίνουμε στον ουρητήρα αφού έχετε κόψει σε περίπτωση που κινδυνεύουν να κάνουμε απόσπαση, θα είχατε έτσι κάποια άλλη οδηγία. Όχι. Αν κάνεις την τομή μόνο στην έκτη ώρα σε μια γραμμή και όχι από εδώ και από εκεί, ο ουρητήρας φτάνει και κρατιέται μια χαρά. Έχει και συμφύσεις από το προηγούμενο χειρουργείο. Δεν αποκόπτεται. Μην φοβάσαι. Δεν σας αμφισβητώ. Όχι, δεν αποκόπτεται. Δεν μου έχει κοπεί ποτέ ουρητήρα σε ενδοπιολοτομή. Γι' αυτό σας ρωτάω. Για μένα το κρίσιμο σημείο στην ενδοπιολοτομή είναι το βάθος. Να κόψεις σε βάθος. Ωραία. Λοιπόν, φτάνει. Αρκετά είδαμε. Νομίζω αυτό, ότι κόβω κι άλλο εδώ, αν θυμάμαι καλά. Θα δούμε λίγο την εικόνα, ίσως στο τέλος. Τέλος πάντων, κόβει κι άλλο. Εντάξει, άστο. Είμαστε στο τέταρτο. Για να δούμε το τέταρτο βίντεο. Εδώ είναι, νομίζω, που ανεβαίνουμε πια για να το ξαναδούμε. Αυτό ναι.
Αυτό, βλέπετε εδώ, έχουμε βγει απ' έξω τελείως, έτσι. Εδώ είναι βάθος, βλέπετε. Τώρα είναι καλά. Τώρα είναι καλά. Ναι, φαίνεται ότι είναι λίγο ευρεία η εκτομή σας. Πολύ μεγάλη, όχι ευρεία. Θα έλεγα ότι είναι υπερβολή. Λοιπόν, υπάρχει κάτι που μπορούμε να προβλέψει το αποτέλεσμα. Σε μια μελέτη από ένα γνωστό, πολύ μεγάλο νοσοκομείο για παιδιά στον Καναδά, στο Τορόντο, βρήκαν ότι αρνητικοί προγνωστικοί παράγοντες στη δευτερογενή πια ενδοπιελαιοτομή είναι μεγάλο βαθμό υδρονέφρωση, το πάνω από ένα σαντιμέτρο μήκο στενώματος και η χαμηλή ηλικία κάτω από 4 έτη. Ενδιαφέρον εδώ, σε αντίθεση με την πρωτογενή ενδοπιελαιοτομή, ότι η ποσοστιαία συμμετοχή δεν είχε ρόλο, ενώ στην πρωτογενή λέμε αν είναι κάτω από 25% μην κάνεις ενδοπιελαιοτομή. Εδώ δεν έπαιξε κανένα ρόλο η ποσοστιαία συμμετοχή. Λοιπόν, δεύτερη μελέτη πάλι βρήκε ότι το grade 4 υδρονέφρωση ήταν αρνητικός προγνωστικός παράγων και το μήκος στενώματος πάνω από 1,5. Και η τρίτη πάλι το grade, μεγάλες αποφράξεις δηλαδή, και βρήκε σαν παραγνωστική παράμετρο αρνητική τη σημαντική απόφραξη στο σπινθυρογράφημα. Πάνω από 20 μήνυμα το τάφε ένα δεύτερο, αλλά για μένα το σπινθυρογράφημα είναι μια εξέταση ολίγων αναξιόπιστη με βάση αυτά που σας προανέφερα. Λοιπόν, επαναληπτική πυελοπλαστική. Ποιος έχει δει επαναληπτική πυελοπλαστική? Ένας, δύο, τρεις. Εσείς δεν μετράτε, είστε σε εμάς. Εντάξει. Άρα, δύο. Λοιπόν, εγώ όταν ήμουν ειδικευόμενος και τέλειωνα την ειδικότητα της ουρολογίας, έφευγα από το νοσοκομείο με μια αίσθηση πιθανόν λανθασμένη. Όταν η πυελοπλαστική αποτύχει, χαιρέτα μας τον πλάτανο. Ο ασθενής σου είναι καταδικασμένος να χάσει το νεφρό αυτό. Θα του βάζουμε κανένα στεν που και που, βγάζε, βάλε, βάλε, βγάζε, δουλίστε να γίνεται και θα προχωράμε κάποια χρόνια μέχρι ότου χαθεί αυτός ο νεφρός οριστικά. Αυτή ήταν η αίσθηση την οποία είχα. Γιατί αν τολμούσες να ανοίξεις, το ποσοστό επιτυχίας ήταν σχεδόν μηδενικό και μάλλον θα κατέληγες σε νεφρεκτομή. Αυτά μου είχαν πει. Η ιστορία της επαναληπτικής πυελοπλαστικής δεν είναι καινούρια, υπάρχει από παλιά. Ξέρετε πότε αναθερμάνθηκε έντονα? Από τον καιρό που εμφανίστηκαν τα λαπαροσκοπικά χειρουργεία. Γιατί? Γιατί εκεί που πηγαίναμε παλιά, πάνω στην παλιά ουλή, κόβαμε, ξέρετε πόσο δύσκολο είναι, ήρθαν αντιχειρουργημένες σωσφυϊκές τομές, ανοίγαμε, φτάναμε στο πεδίο μέσα σε συμφύσεις, μέχρι να φτάσεις σαν ολόκληρο μαρτύριο. Και το δεύτερο μαρτύριο ξεκινούσε αφού έφτανες. Η λαπαροσκοπική τι έκανε? Μας έβγαλε από τη μέση το πρώτο κομμάτι. Αρχίσαμε να φτάνουμε πιο εύκολα στο σημείο ενδιαφέροντος. Οπότε άρχισε η πυελοπλαστική να γίνεται ξανά λίγο πιο δημοφιλής, η επαναληπτική πυελοπλαστική λαπαροσκοπικά. Το ενδιαφέρον είναι ότι ακόμα και σήμερα στη βιβλιογραφία, στην επαναληπτική πυελοπλαστική, θα βρείτε ανοιχτές και κυρίως λαπαροσκοπικές. Ακόμα και στο ρομπότ οι σειρές είναι ελάχιστες, είναι μόνο τρεις. Γιατί? Υπάρχει εξήγηση. Γιατί μέχρι σήμερα η εμπειρία στη λαπαροσκοπική είναι πάνω από 20 ετία. Το 1992 η πρώτη λαπαροσκοπική πυελοπλαστική. Έχουμε 27 χρόνια. Στη ρομποτική δεν είναι τόσο μεγάλη. Όταν η ρομποτική χειρουργική φτάσει να πιάσει τα χρόνια αυτά, πιστεύω θα βλέπουμε ρομποτικές κυρίως επαναληπτικές πυελοπλαστικές. Όπως και έχουμε αρχίσει να βλέπουμε σιγά σιγά τώρα. Αλλά στη βιβλιογραφία έχει μόνο τρεις αυτή τη στιγμή. Όλα τα άλλα είναι κυρίως λαπαροσκοπικά και κάποια ανοιχτά παλιότερα. Άρα, ένα καλό που μας έκανε η λαπαροσκοπική εδώ είναι ότι ξανάβαλε την επαναληπτική πυελοπλαστική στο παιχνίδι. Και δείτε μερικές σειρές ασθενών. Εδώ έχουμε κυρίως λαπαροσκοπικές, στα περισσότερα, και σε κάποια μεικτές, ανοιχτά και λαπαροσκοπικά χειρουργία. Δείτε λίγο τα ποσοστά επιτυχίας με μια πρώτη μακρινή ματιά. Not bad. Δείτε και τα follow-up. Εδώ, ας πούμε, είναι καλό follow-up. Καλό και το ποσοστό. Εδώ έχουμε ένα καλό follow-up. Αυτά τα 100% εμένα με τρελαίνουν λίγο βέβαια. Δεν ξέρω, μου χαλάνε τη διάθεση όταν τα βλέπω. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ας τα δεχτούμε. Είναι και λίγοι ασθενείς. Αυτή είναι μια ωραία σειρά, με μεγάλο αριθμό ασθενών, καλό follow-up και ένα αξιοπρεπέστατο νούμερο. Η πρώτη λοιπόν εντύπωση είναι ότι η πυελοπλαστική φαίνεται να τα πηγαίνει καλύτερα. Συμφωνούμε ή όχι? Ωραία. Εδώ είναι μια σειρά του 9. Από τον Καβούση. Ο Καβούση είναι στην Αμερική ένας από τους καλύτερους λαπαροσκόπους και ένας από τους πιο έμπειρους στην πυελοπλαστική. Μας δείχνει εδώ η δημοσίευση αυτή τα πρώτα τους 9 περιστατικά. Ποιο είναι το ενδιαφέρον γιατί σας το δείχνω? Όλες οι προηγούμενες ήταν ανοιχτές. Υπήρχε και μία ανοιχτή που ακολουθήθηκε από ενδοπυελοτομή.
τι τύπους, τι κάνουμε όταν φτάσουμε στην πυελοπληρωτική συμβολή. Συνήθως στο πρώτο χειρουργείο κάνουμε Heinz Anderson. Εδώ τι κάνουμε. Εδώ συνήθως προσπαθείς για Heinz Anderson. Αλλά πρέπει να είσαι έτοιμος να κάνεις οποιοδήποτε τεχνική σου έρθει. Μπορεί να χρειαστεί να κάνεις YV πλαστική, να κάνεις κάθετο flap ή spiral flap. Πρέπει να είσαι ευέλικτος εδώ. Δηλαδή, άμα δεν ξέρεις να κάνεις, ας πούμε, YV, δεν έχεις κάνει ποτέ στη ζωή σου, δεν έχεις κάνει ποτέ vertical flap, στείλ το σε κανέναν άλλον. Γιατί μπορεί να μην φτάσει η Heinz Anderson, να μην σου έρχεται χωρίς τάση. Άρα, εδώ πρέπει να είσαι λίγο πιο έμπειρος χειρουργός και μεγαλύτερη ευελιξία. Το δεύτερο ενδιαφέρον σημείο εδώ είναι ότι οι απώλειες αίματος είναι, θα έλεγα, ελάχιστες, αν εξαιρέσουμε το πρώτο τους περιστατικό. Τα υπόλοιπα, αυτό δεν φοβούνταν κάποιοι και σας είπα και πριν, κουβαλάω κι εγώ σαν βίωμα, αν φτάσεις εκεί, το πιο πιθανό είναι πως αποτύχει ή θα χρειαστεί να κάνεις νεφρεκτομή. Από αιμορραγία εννοούσαν, έτσι, από την... Δεν είχαν σπουδαίες αιμορραγίες. Αυτό όμως που αξίζει να δει κανείς είναι η χειρουργική χρόνη, που αν εξαιρέσουμε το δεύτερο περιστατικό που έχει εκπληκτικό χρόνο, είναι πραγματικά μεγάλη. Η πρωτογενής, πρωτοπαθής πυελοπλαστική λαπαροσκοπικά έχει μέσο όρο παγκοσμίως 3 ώρες. 180 λεπτά είναι ο μέσος όρος παγκόσμιας στην πρωτοπαθή διόρθωση. Είναι σαφέστατα ότι η χρόνια αυτή είναι μεγαλύτερη. Και αυτό φαίνεται και σε αυτή εδώ τη σειρά, όπου μας δίνει καλά ποσοστά επιτυχίας. Μάλιστα, την σειρά που είδατε πριν την έχω και εδώ, είναι εδώ. Ο χειρουργικός χρόνος είναι σαφώς μεγαλύτερος. Κάποιοι μάλιστα έκαναν τον κόπο να συγκρίνουν τους χρόνους τους στην πρωτοπαθή, στένωση, διόρθωση στένωση και στη δευτεροπαθή, όπως αυτή εδώ η κύρη. Και μας λένε ότι δεν είχε πουθενά άλλου διαφορά παρά μόνο στο χειρουργικό χρόνο που ήταν σαφέστατα πιο μεγάλος στην δευτεροπαθή. Λογικό. Λοιπόν, ένα βιντεάκι για να πάρετε μια ιδέα τι θα πει επαναληπτική. Εγώ θεωρώ ότι γενικά στην ιατρική και στη χειρουργική τίποτα δεν είναι αδύνατο. Και αν κάποιος μπορεί να το κάνει, μπορεί και κάποιος άλλος. Είναι θέμα εκπαίδευσης, διάθεσης, αν θέλετε και εμπειριών. Λοιπόν, αυτή είναι η τυπική θέση των τροκάρ. Συνήθως δουλεύουμε με τρία τροκάρ. Χρειάζεται εδώ λίγο μεγαλύτερη κινητοποίηση για να έχεις πιο καλό πεδίο και χρειάζονται οδηγά σημεία. Πρέπει να έχεις οδηγά σημεία. Μπορεί να χαθείς πολύ εύκολα. Το βασικό οδηγό σημείο για μένα είναι η σπερματική φλέβα. Λοιπόν, κοιτάξτε λίγο τώρα. Αυτή είναι μια δεξιά. Δωδεκαδάχτυλο. Ψάχνουμε σπερματική. Αυτή είναι η σπερματική. Αυτή, αν την ακολουθήσεις, τώρα αυτά εδώ καταλαβαίνετε είναι χειρουργημένη περιοχή, έτσι. Θα σε οδηγήσει στην κάτω κύλη. Βασικός χρόνος. Μην την απολυνώσει κάποιος βιαστικά. Τη θέλει σαν οδηγό σημείο. Κοιτάξτε λίγο, μας οδηγεί στην κάτω κύλη και εδώ να είναι η νεφρική φλέβα. Από κάτω υποθέτουμε ότι είναι η διατεταμένη πύελος. Κοιτάξτε αυτές τις συμφύσεις. Αυτές είναι αρκετά σκληρές, λύνονται με συνδυασμό αμβλίας και οξίας διατομής. Μπορεί να γίνει με ψαλίδι. Εγώ θα σας έλεγα πάντα να έχετε, αν επιχειρήσετε, μια πηγή διπολικής ενέργειας. Ultracision ή Ligasur. Εδώ γίνεται κινητοποίηση προς τη μέσα μεριά, να κινητοποιηθεί ο ουρτήρας δηλαδή στο σημείο της έσω πλευράς της συμβολής, πράγμα που γίνεται, αφού πια έχουμε οδηγά σημεία, ξέρουμε που είναι ο μίσχος. Και εδώ, αφού κινητοποίησαμε την έσω μεριά, πάμε να κινητοποιήσουμε την έσω. Κοιτάξτε εδώ μια ενδιαφέρουσα, κάνει μια γωνίωση, το βλέπετε. Δηλαδή, εκτός από τις συμφύσεις, έχει μια στροφή. Εδώ είναι ο κάτω πόλος του νεφρού. Και εδώ είναι η πύελος και κάνει μια στροφούλα και έρχεται προς τα εδώ. Τώρα, εδώ αν έχει έκτοπο αγκείο, καλό να το ξέρεις. Δηλαδή, καλό είναι στην αξονική να έχεις κοιτάξει, να έχεις πάρει προώρες λήψεις. Στο πρώτο λεπτό, δεύτερο λεπτό, να δεις ότι έχει έκτοπο αγκείο, να είσαι σίγουρος, γιατί εδώ δεν μπορεί να μην το δεις εύκολα το έκτοπο αγκείο. Βέβαια, στη χειρότερη των περιπτώσεων να το απολυνώσεις. Τι να κάνουμε, εντάξει. Η πρώτη επέμβαση είναι ανοιχτή. Ανοιχτή. Μιχάλη, δεν έπαιρνα με το ρωτήσει αυτό μετά από όλα όσα έχω πει μέχρι τώρα. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου. Εγώ κάνω πυελοπλαστική. Αν φτάσω εκεί, θα κάνω πυελοπλαστική.
Δεν υπάρχει να φτάσω εκεί και να μην κάνω πυροπλαστική. Δεν πάνε να η σύμφυση να τον έχει δει φιόγκο. Εγώ θα κάνω πυροπλαστική. Δεν μπορεί να το ρισκάρει. Είναι κρίμα να το ρισκάρει. Τώρα, ακολουθούν τα γνωστά βήματα, απουσία τάση στην αναστόμωση, επιλογή της τεχνικής και αν έχει πικτέιλ μέσα, αλλάξτε το. Συμβουλή, αυτό φιλική συμβουλή, όσες φορές έχω αφήσει το πικτέιλ που είχε ο ασθενής προεγχειρητικά, είχα διαφυγή. Δεν δουλεύουν καλά, δεν ξέρω γιατί. Πάντα αλλάξτε το πικτέιλ, βάλτε ένα καινούριο, εντάξει. Λοιπόν, κοιτάτε το τώρα λίγο εδώ. Εδώ είναι η περιοχή ενδιαφέροντος, να το παλιό πικτέιλ. Εδώ κάναμε YV πλαστική. Τώρα δεν είχε το κόψιμο της. Κάναμε YV, δεν κάναμε Heinz Anderson. Καινούριο πικτέιλ, ολόφρεσκο. Και η πυελοπλαστική, όπως είπα, YV. Αυτή εδώ η μητούλα θα έρθει και θα ραφτεί εδώ κάτω για να κάνει το V. Εδώ στην κορυφούλα κάτω εδώ. Εντάξει. Και ουσιαστικά θα βγάλει δύο flap, δύο κρυμνούς δεξιά-αριστερά, που τους ράφεις μετά εγκάρσια. Βλέπετε, εδώ κλείνει το V. Εδώ είναι το ένα φλαπάκι και εδώ είναι το άλλο, που τώρα δεν φαίνονται καθαρά. Εδώ ράβουμε το ένα φλαπ. Εντάξει, το βλέπετε το φλαπ. Εδώ θα ραφτεί με το απέναντι, με αυτό εδώ. Και το ίδιο θα γίνει και από εδώ. Λοιπόν, αυτή είναι η τελική εικόνα. Πάμε σε ένα άλλο περιστατικό. Αυτή είναι μια διαμεσοκολική. Αυτή είναι αποτυχημένη λαπαροσκοπική πυελοπλαστική και εδώ ήταν αρκετά δύνατος ο ασθενής, αριστερά, μας δίνει δυνατότητα να πάμε διαμεσοκολικά, δηλαδή δεν κινητοποιήσαμε το έντερο, πήγαμε μέσα από το μεσόκολο. Αυτό σπανίως το πετυχαίνεις γιατί πρέπει να είναι αδύνατος ο ασθενής. Εδώ έτυχε να είναι. Και ήταν ΛΑΠ, Αυτή ήταν ΛΑΠ, η αποτυχία της. Η πρώτη ήταν ΛΑΠ, αποτυχημένη ΛΑΠ. Λοιπόν, εδώ συνεχίζουμε πάλι την κινητοποίηση του ρητήρα κεφαλικά. Εδώ δεν χρειάστηκε οδηγό σημείο, γιατί όπως σας είπα πήγαμε straight κατευθείαν. Κοιτάξτε εδώ τα clips. Παντού τα βρίσκεις. Αυτό είναι ένα clip από το προηγούμενο χειρουργείο. Εδώ κάτι αρχίζει να φαίνεται πια. Βέβαια, δεν σας κρύβω ότι κάποια στιγμή το ψαλίδι κόβει σχεδόν ανεξέλεγκτα, δηλαδή δεν έχει και πολλά περιθώρια παρασκευών, μην περιμένετε να δείτε. Εδώ, στο σημείο που κόψαμε, κοιτάξτε λίγο, αν δείτε, εδώ είναι ένας φυσιολογικός ουρητήρας, αν τον δείτε από μέσα. Εδώ είναι πύελος, μιλάμε για ένα στένωμα της τάξης του μισού εκατοστού. Τόσο μήκος έχει το συγκεκριμένο. Κοιτάξτε πόσο σκληρό είναι που δεν μπορεί να το κόψει το ψαλίδι, δεν ξέρω αν είδα την προσπάθεια, δεν μπορεί να κόψει και αναγκαστικά το κόβουμε με διαθερμία. Είναι τόσο σκληρός ο ιστός που δεν κοβόταν από το ψαλίδι. Αυτό είναι το στένωμα. Όλη η ιστορία ήταν αυτή. Εδώ έγινε Heinz Anderson. Αυτό το περιστατικό το έχω και μετά σε εικόνα το συγκεκριμένο. Λοιπόν, και κάπως έτσι ολοκληρώνεται μετά η αναστόμωση με τον γνωστό τρόπο. Δεν έχει νόημα να δούμε κάτι περισσότερο, έτσι δεν είναι. Λοιπόν, ωραία. Το προχωράω. Καταπληκτικά βίντεο, μπράβο. Ναι. Γενικά η χρήση της διαθερμίας δεν σας φοβίζει για de novo στενώσεις? Ναι, από θερμική βλάβη. Σωστό γι' αυτό, αλλά να πω την αλήθεια, το έχετε ποτέ αυτό αναρωτηθεί όταν κόβετε, ας πούμε, διαθερμία, ξέρω εγώ, περιτονίες, μυς κλπ. Νομίζω ότι αν κόψεις με cutting, με ρεύμα κοπής, με cutting current, δεν υπάρχει πραγματικό πρόβλημα. Αν κόψεις με μπλε, με το μπλε πετάλ, υπάρχει και υπάρχει θέμα. Αλλά νομίζω πως όχι. Θα προτιμούσα να κόψω καθαρά με το ψαλίδι. Σαφέστατα, αλλά δεν κοβότανε. Δεν ξέρω αν εγώ την ώρα που το έκανε και μιλούσα. Πήγε να κόψει και το ψαλίδι, δεν το μασούσε, δεν μπορούσε να κόψει. Καινούριο ψαλίδι. Τόσο σκληρό ήταν. Λοιπόν, ωραία. Καλά μας τα πες μέχρι τώρα. Τελικά, τι να κάνουμε από όλα αυτά? Να πάμε από τον εύκολο δρόμο, να πάμε από το δύσκολο? Εδώ βλέπετε μερικές σειρές παλιότερες που μας λένε τι κάνανε. Ας πούμε, να δω του φίλου μας του Γιάννη του Βαρκαράκη από τον Τζον Χόπκινς, 10 υποτροπές, στις 9 πήγανε ενδοσκοπικά. Αλλά είναι σειρά του 2004. Ακόμα για το πυελοτομή δεν είχε. Και ένας έκανε ΛΑΠ πυελοπλαστική. Δύο έκαναν ανοιχτή. Ο Ρασβάιλερ το 7
σε 8 υποτροπές κάνει 4 ενδοσκοπικές, 3 ανοιχτές πυελοπλαστικές και μία νεφρεκτομή. Επομένως, η τακτική που θα ακολουθήσουμε δεν μπορεί να στανταριστεί. Επαφίεται στο δική μας αντίληψη των πραγμάτων. Τι θέλουμε επομένως, κάτι πιο απευθείας συγκριτικό. Μπορείς να μας συγκρίνεις τη μία τεχνική με την άλλη. Θα σας δείξω τις σειρές που το κάνουν. Λοιπόν, πρώτη σειρά. Σε παιδιά. Όχι, δεν είναι. Ναι, είναι παιδιά. 16-27 τα νούμερα, 93-81. Είναι η μόνη σειρά που δεν δείχνει στατιστικά σημαντική διαφορά. Βέβαια, άμα δείτε μετά τον πίνακα που βάζουν εδώ, λένε, προσέξτε. Ποστό operate hydronephrosis στην πυελοπλαστική βελτιώθηκε στο 81%, στην εντοπυελοτομή στο 51%. Stabilized renal function 62% στην πυελοπλαστική, 48%. Σε όλα όμως είναι στατιστικά μη σημαντικό και μας βγάζουν ότι είναι το ίδιο. Εντάξει, είναι η μόνη σειρά που λέει αυτό. Από το Bristol, από τον Κίλι, Frank Κίλι. 90-66. Όλα μετά από αποτυχημένες πυελοπλαστικές. Από το κέντρο του Stuart Wolf στο Μίσιγκαν, ενδορολογικό κέντρο στην Αμερική, 100% στη ριντού πυελοπλαστική, εκ των οποίων μερικές ήταν ανοιχτές. Έτσι, ήταν περίπου 3 ανοιχτές, όπως και εδώ έχει ανοιχτές. Κάνα 2 περιστατικά ανοιχτών. Στην ενδοπυελοτομή διάσωσης, έμπειρο ενδορολογικό κέντρο, 34%. Εντάξει, οι διαφορές είναι άλλη σειρά παιδιών, 139. Και αυτή που σας έδειξα πριν με το stent, όπου στη ριντού πυελοπλαστική είχαν 92%, 50% στην ενδοπυελοτομή, εδώ ήταν μισά-μισά. Οι μισές ήταν ανοιχτές ριντού και άλλες μισές λαπαροσκοπικές. Ωραία. Λαπαροσκοπική λοιπόν ριντού ή ανοιχτή ριντού. Τι να κάνω. Ποια είναι καλύτερη. Αυτή που ξέρεις. Αυτή που μπορείς. Ή αυτή στην οποία έχει πρόσβαση ο ασθενής σου αν τον παραπέμψεις. Παρ' όλα αυτά υπάρχει σειρά συγκριτική, να μία, σε παιδιατρικούς ασθενείς, 24 στην λαπαροσκοπική, 15 στην ανοιχτή. Κοιτάξτε το προηγούμενο χειρουργείο, ήταν 22 ανοιχτό, 2 λαπαροσκοπικό, 14 ανοιχτό, 1 λαπαροσκοπικό, η πρωτογενής επέμβαση. Το success rate, αν και δείχνει να έχει διαφορά, στατιστικά ήταν μη σημαντικό στα ίδια επίπεδα, όπως και το complication rate ήταν το ίδιο. Το complication rate εδώ στις δευτεροπαθείς τι είναι, ό,τι και στις πρωτοπαθείς. Διαφυγή, που θα χρειαστεί ενδεχομένως νεφροστομία ή αν τολμήσει κανείς να αλλάξει το επιτέλειο, δεν νομίζω, νεφροστομία. Ουρολοιμώξεις, ένας παραλυτικός ηλαιός, παρατεταμένος ηλαιός από την λαπαροσκόπηση. Επιπλοκές, δηλαδή, αυτές που περιμένει κανείς και στα πρωτογενή χειρουργία. Όχι νεφρεκτομές, όχι μεγάλες απώλειες αίματος, όχι δραματικά συμβάματα. Δεν είδα πουθενά κάποιο μείζον σύμβαμα, εκτός αν δεν το έχουν γράψει, δεν το έχουν δημοσιεύσει. Τώρα, μια άλλη ερώτηση που προκύπτει. Πόσο να περιμένω, εντάξει, να πάω αμέσως, γρήγορα. Προφανώς δεν θα πας στο τρίμηνο, τα είπαμε πριν. Θα περιμένεις λίγο, αλλά πόσο να περιμένω. Μήπως έχει διαφορά αν περιμένω λίγο παραπάνω. Έχει φανεί ότι δεν έχει. Στην πυελοπλαστική, στην επαναληπτική δεν έχει. Τεκμηριωμένα σε πολλές σειρές, μία είναι αυτή εδώ του Ρωμαό, ότι αυτοί που χειρουργήθηκαν πιο αργά με αυτούς που χειρουργήθηκαν λίγο νωρίτερα δεν είχαν διαφορά στο αποτέλεσμα. Το ίδιο υπάρχει και στις ενδοπυελοτομές. Η διαφορά στο χρόνο δεν φαίνεται να παίζει σημασία. Εννοώ το χρόνο που θα κάνεις από τη διάγνωση υποτροπής μέχρι το χειρουργείο, έτσι, πόσο θα περάσει μέχρι να χειρουργήσεις. Φαίνεται ότι ούτε εκεί έχει διαφορά. Μπήκα στον πειρασμό να ψάξω προγνωστικούς παράγοντες, όπως έκανα για την ενδοπυελοτομή, της ριντού πυελοπλαστικής. Και είναι απίστευτο, αλλά δεν βρήκα. Ενώ στην ενδοπυελοτομή διάσωσης είχαμε να πούμε κάτι, εδώ δεν έχουμε να πούμε τίποτα. Είναι περίεργο. Ίσως μου δίνει την αίσθηση ότι είναι αυτό που λένε είναι μονόδρομος. Πάρ' τον αν θες. Ή μην μπαίνεις καθόλου, μην ψάχνεις να δεις που οδηγεί. Δεν έχεις άλλο δρόμο, αυτό είναι. Αυτό μου θυμίζει λίγο αυτή η ιστορία. Τι να σου πω, προγνωστικούς παράγοντες, έχεις τίποτα άλλο να κάνεις. Ωραία, κάν' το και άσε μας. Λοιπόν. Ωραία. Αν ρε παιδί μου, εγώ αποφάσισα να κάνω εδώ πυελοτομή σαν επέμβαση διάσωσης. Και δεν πέτυχε. Τι να κάνω. Τελειώσαμε. Μπορώ να κάνω ριντού πυελοπλαστική. Μπορείς. Η πρώτη σειρά δημοσιεύτηκε το 2006 σαν μια επέμβαση απέλπιδας διάσωσης. 4 περιστατικά, κοιτάξτε εδώ τι έχουν κάνει. Όλοι είχαν κάνει ανοιχτή, 4. Μετά ακολούθησαν 2 balloon dilation, 1 retrograde endopyelotomy, άλλα 2 balloon dilation endopyelotomy, 2 balloon dilation, 2 acute size. Και από αυτούς, 2 έκαναν flap, 2 Anderson Hines. Το ποσοστό επιτυχίας ήταν 75%. 3 στους 4 είχαν επιτυχές αποτέλεσμα.
Αυτή είναι η πρώτη σειρά που δημοσίευσε αυτό το σενάριο. Και υπάρχει και μια πρόσφατη, επιτέλους και μια ρομποτική εδώ, γι' αυτό είναι και πρόσφατη. Δεν είναι πρόσφατη δημοσίευση, αλλά τουλάχιστον είναι ρομποτική. Είναι μια από τις τρεις σειρές στην βιβλιογραφία. Ριντού πυελοπλαστικών. Όπου στο σύνολο των ασθενών 9 ασθενείς, στους 4 είχαμε υποτροπή μετά από προηγούμενη πυελοπλαστική και το ποσοστό επιτυχίας ήταν 100%. Άρα και το ρομπότ εδώ φυσικά έχει ρόλο, και η ανοιχτή έχει ρόλο, και το λαπαροσκοπικό έχει ρόλο και μπορούν να γίνουν ακόμα και αν προηγήθηκε μία ενδοπυελοτομή. Αυτό είναι ένα περιστατικό, είναι το δεύτερο που είδατε στο βίντεο, στο οποίο δεν σας είπα ότι εκτός από την πυελοπλαστική είχαμε κάνει και ενδοπυελοτομή. Αυτό που είδατε το ριντού, στο δεύτερο περιστατικό, στο διαμεσοκολικό, ήταν η τρίτη απόπειρα διόρθωσης. Αυτή είναι η προχειρητική του εικόνα, όχι η πιο τυπική εικόνα στένωσης πως, αλλά είχε κολικούς. Και ραδιενεργό νεφρόγραμμα φρακτικό. Δεν με ενθουσιάζει για στένωση πως αυτό πολύ, αλλά είχε και την κλινική συμπτωματολογία. Αυτή είναι η εικόνα μετά την πυελοπλαστική, την πρώτη. Αυτή είναι η εικόνα μετά την ενδοπυελοτομή. Και αυτή είναι η εικόνα μετά την ριντού πυελοπλαστική. Το οποίο είναι απολύτως αποδεκτό σαν αποτέλεσμα. Εντάξει. Λοιπόν. Και κλείνω με την ουρτυροκαλικοστομία. Την ξέρετε την ουρτυροκαλικοστομία? Ουρτυροκαλικοστομία. Γιατί το είπες τρομαγμένα? Τι? Στο βιβλίο. Λοιπόν, ωραία, αφού είναι στο βιβλίο, να την πούμε στο βιβλίο. Λοιπόν, η ουρτυροκαλικοστομία είναι μια επέμβαση στην οποία δεν μπορείς πια να αναστομώσεις την πύελο με τον ουρτήρα όπως θα έπρεπε, γιατί οι συμφύσεις, οι στενώσεις, το μήκος δεν φτάνει ποιος ξέρει τι, και πλέον αναστομώνεις τον ουρητήρα στον κάτω κάλικα. Για να γίνει αυτό, τεχνικά, υπάρχει μια πολύ σοβαρή προϋπόθεση. Πρέπει να κόψεις κάθετα, να ακροτηριάσεις τον κάτω πόλο. Αν κάνεις σφινοειδή εκτομή και πας και φυτέψεις τον ουρητήρα, θα κλείσει ο νεφρός, θα σωστενέψει. Είναι χαμένη υπόθεση. Πρέπει να είναι κάθετη η τομή. Κρακ, να κόψεις. Να φανεί ο κάλικας. Και εκεί πια τα ούρα βρίσκουν το δρόμο με τη βαρύτητα ως επιτοπλίστων από τον κάτω κάλικα του νεφρού. Κανείς δεν ξεκινάει να κάνει ουρτυροκαλικοστομία με την εκκίνηση του χειρουργείου. Δηλαδή, δεν μπαίνεις στο χειρουργείο να πεις, λοιπόν, εγώ σήμερα πάω να κάνω ουρτυροκαλικοστομία. Όχι. Συνήθως ξεκινάς να κάνεις μια ριντού πυελοπλαστική, η οποία στην πορεία δεν σου βγαίνει. Εκτός αν έχει χειρουργηθεί τόσες πολλές φορές ο ασθενής σου, ενώ έχει κάνει ριντού πυελοπλαστική και άλλη φορά έχει κάνει και ενδοπυελοτομή κλπ. Οπότε ξέρεις ότι, φίλε, εδώ μάλλον μια ελπίδα έχουμε την ουρτυροκαλικοστομία. Είναι μια επέμβαση διάσωσης, η οποία μπορεί να γίνει πριν αποφασίσεις να πετάξεις στο νεφρό. Και βέβαια υπάρχουν και σειρές, οι οποίες, προσέξτε λίγο, αν εξαιρέσουμε αυτές εδώ με μικρούς αριθμούς ασθενών, 3, 6, 4 περιστατικά, που μας δίνουν 100% και λίγο τις αφήνω στην άκρη, οι άλλες δύο με καλούς αριθμούς ασθενών και καλό follow-up, νομίζω μας δίνουν μια πραγματική αποτύπωση της πραγματικότητας. Μια αληθινή αποτύπωση της πραγματικότητας. Αυτή η σειρά είναι πολύ πρόσφατη, με 72 περιστατικά, που δίνει ένα ποσοστό επιτυχίας γύρω στο 70%. Ξαναλέω όμως, πρόκειται για μια επέμβαση διάσωσης πια, για την οποία σπανίως ξεκινάς προκαταβολικά. Και εδώ το ερώτημα είναι, κανένας προγνωστικός παράγων, να ξέρω? Υπάρχουν, σε αυτή τη σειρά τουλάχιστον την τελευταία που σας είπα, προγνωστικοί παράγοντες ήταν 2, GFR πάνω από 20 και πάχος φλοιού πάνω από 5 χιλιοστά. Δηλαδή αυτοί οι δύο παράμετροι εδώ. Αν το GFR ήταν πάνω από 20, το ποσοστό επιτυχίας είναι υψηλότερο. Και αν το πάχος του φλοιού του νεφρού ήταν πάνω από 5 μιλιμέτρα στο σημείο που θα κάνει στην, εκεί μετράμε, στο σημείο που θα κάνει στην αναστόμωση, το ποσοστό επιτυχίας ήταν πολύ καλύτερο. Αυτό σαν προγνωστικοί παράγοντες. Αυτή την τελευταία μου διαφάνεια, αλλά θα ήθελα λίγο μαζί να συνοψίσουμε αυτά που είπαμε μέχρι τώρα. Η βιβλιογραφία, όπως καταλάβατε, δεν έχει υψηλό επίπεδο απόδειξης. Το level of evidence είναι χαμηλό. Και μεταξύ μας δεν θα γίνει ποτέ υψηλό. Τηρουμένο των αναλογιών, η συχνότητα της πάθησης δεν είναι τόσο μεγάλη. Η συχνότητα της υποτροπής, εντάξει, δεν είναι και τραγική. Άρα τα περιστατικά που προκύπτουν στην καθημερινή μας πράξη δεν είναι πολλά. Για να κάνουμε λοιπόν μεγάλες σειρές και μάλιστα τυχεοποιημένες, να τυχεοποιήσουμε τη μία στην άλλη, είναι δύσκολο. Δεν θα γίνει ποτέ αυτό. Άρα, με βάση αυτά τα χαμηλά επίπεδα αποδείξεων, πρέπει να αποφασίσουμε τι θα κάνουμε. Νομίζω ότι αν με ρωτήσετε αυτή τη στιγμή, θα σας έλεγα ότι η πιο ασφαλής επιλογή είναι μια ριντού πυελοπλαστική. Όπως ξέρει ο καθένας να την κάνει.
Εάν με ρωτήσετε πρακτικά τι θα έκανες, θα έκανα αυτό που είπα και πριν. Θα έβαζα καταρχήν ένα πικτέιλ για ένα μικρό χρονικό διάστημα, τριμήνου ας πούμε. Θα δοκίμαζα ένα trial without pigtail, για να πάμε στα προηγούμενα έτσι που ακούσατε. Trial without catheter, χωρίς pigtail. Μια δοκιμή. Με κάλυψη λίγο αντιβιωτική, μην έχουμε καμιά βαριά ορολίμωξη. Και θα ξανά έκανα ένα απεικονιστικό έλεγχο, θα βλέπα λίγο τον ασθενή μου. Μπάσκε. Αν αυτό αποτύγχανε, θα ήμουν. Το μπαλόνι θα το ξεχνούσα. Σας το λέω, δεν θα έκανα ποτέ διαστολή με μπαλόνι πια. Θα έμπαινα λοιπόν στο δίλημα του να πάω στην ενδοπυελοτομή και στην πυελοπλαστική, ξέροντας ότι μία είναι μια ελάχιστα επεμβατική, με χαμηλά όμως ποσοστά επιτυχίας, η άλλη είναι μια πολύ περισσότερο επεμβατική, με πολύ καλά ποσοστά επιτυχίας. Εάν το κλινικό σενάριο μου το επέτρεπε, ήταν ας πούμε ένας μεγάλης ηλικίας άνθρωπος που ήταν πρόθυμος, μάλλον θα πήγαινα σε ενδοπυελοτομή αν δεν είχε μεγάλο βαθμό υδρονέφρωση. Grade 4. Μάλλον θα δοκίμαζα να κάνω ενδοπυελοτομή. Και θα άφηνα την πυελοπλαστική, τη ριντού, σαν διάσωση. Αν ήταν ένα παιδί 17, 18, 20 χρονών, νομίζω θα πήγαινα κατευθείαν σε αυτό που θα μου έδινε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας και για την υπομονή σας. Θα ήθελα, παρότι είναι λίγο αργά, θα ήθελα ένα-δύο σχόλια από κάποιους όσον αφορά τη στρατηγική. Κύριε Χατζηχρήστου, δεν ακούσατε τίποτα από αυτά που είπαμε. Είναι άμα τραγικό. Μιλάγατε, σας είδα και πριν. Τίποτα δεν ακούσατε. Λοιπόν, θα ήθελα επειδή είπα να πάμε μαζί λίγο στο συμπέρασμα, γιατί όλα αυτά ήταν πολλά και συμπέρασμα. Πόσοι από εσάς, με βάση αυτά που ακούσατε, αν είχατε ένα περιστατικό δικό σας όμως, που δεν ήρθε στα χέρια σας από άλλον, εκεί είναι πιο εύκολο να λες διάφορα. Δικό σας, η δική σας αποτυχία είναι στα χέρια σας. Πόσοι από εσάς θα πηγαίνατε, στις σοβαρές επιβάσεις θα πάμε τώρα, σε ενδοπυελοτομή. Ναι, για διάσωση μιλάμε. Αφήστε την πρωτογενή. Στην πρωτογενή είπαμε πυελοπλαστική. Δεν υπάρχει άλλη επέμβαση πια. Ρομπότ λαπαροσκοπικό, έστω ανοιχτό, θεωρώ ανοιχτό, είναι ξεπερασμένο. Ρομπότ λαπαροσκοπική πυελοπλαστική είναι η επέμβαση εκλογής στην πρωτογενή στένωση πώς σήμερα. Δεν υπάρχει ενδοπυελοτομή. Ξεχάστε την. Στις επεμβάσεις διάσωσης, το περιστατικό σας υποτροπίασε μετά την πυελοπλαστική και ξανάρχεται σε εσάς. Πόσοι θα κάνατε ενδοπυελοτομή? Μόνο ένας. Δύο. Ναι ή όχι? Θα μπορούσα να το σκεφτώ, εξαρτάται λιγάκι με τις παραμέτρους. Ο μόνος λόγος είναι ότι αν τυχόν η κατάσταση, η απεικονιστική ή η κλινική παράμετρη του ασθενούς είναι τόσο άσχημη που θεωρούμε εκ προημίου ότι πολύ πιθανό να πέσει, μετά με την ενδοπυελοτομή δυσκολεύουμε λιγάκι ακόμη περισσότερο την ριντού πυελοπλαστική. Ναι, την δυσκολεύουμε, δεν την κάνουμε απαγορευτική όμως. Ναι. Ενώ αντίθετα, αν κάνεις πυελοπλαστική, ίσως κάνεις απαγορευτική μετά την δεύτερη ενδοπυελοτομή. Ωραία, άρα τρεις μόνο. Οι υπόλοιποι θα κάνατε ενδοπυελοτομή διάσωσης. Πυελοπλαστική διάσωση. Μάλιστα. Για να είμαι ειλικρινής, εγώ αυτό το μήνυμα ήθελα να περάσω. Επειδή ο Ηρακλής, ο οποίος φεύγει τώρα, συζητούσαμε πριν και μου λέει: τι θα πει στο τέλος, αν το πυελοτομεί, μου λέει. Και του λέω: όχι, κάτσε να ακούσει. Δεν έκατσε, αλλά εντάξει. Τώρα φεύγει, δεν έκατσε, σε είδα ότι έφυγες. Λοιπόν, όχι, αν το πυελοτομεί, λοιπόν. Αν με ρωτήσετε αυτή τη στιγμή, θα σας έλεγα: η πρώτη επιλογή, αν πρέπει να διαλέξω μία, είναι ριντού πυελοπλαστική. Εντάξει, παρόλα αυτά. Σας είπα τη δική μου στρατηγική. Δεν θα έλεγα όχι σε μια ενδοπυελοτομή, τηρουμένων βέβαια και των αναλογιών και αξιολογώντας και το περιστατικό. Να ρωτήσω κάτι. Πρωτογενώς, άμα έχουμε σε ένα διαδερμικό, έχετε πέτρα και στένωση, εκεί θα πάτε να κάνετε ενδοπυελοτομή, αφού σπάσετε την πέτρα? Όχι. Θα κάνω. Γιατί θα σπάσει την πέτρα και δεν θα κάνετε. Μισό λεπτό. Αυτό είναι θέμα που μπορούμε να συζητάμε τις ώρες. Για να μην πιάσουμε τώρα απόγευμα. Όχι, απλά τη γνώμη. Εξαρτάται γιατί πέτρα μιλάμε. Η στένωση πυελοδυτηρικής συμβολής κάνει συγκεκριμένες πέτρες. Κάνει μικρές πέτρες, στρογγυλές, 2, 3, 4, μπορεί και 17 όπως εκείνο που σας είπα πριν, αλλά συνήθως είναι 2-3. Αυτό μπορεί να γίνει πάρα πολύ ωραία λαπαροσκοπικά. Αν κόψεις την πυελοδυτηρική συμβολή, να βάλεις το εύκαμ το νεφροσκόπιο, να τις ψαρέψεις. Είναι πολύ εύκολο, μην τα ακούτε έτσι. Το 2010 το στείλαμε σαν βίντεο στην Κύπρο, στο Πανελλήνιο, είχε πάρει και το πρώτο βραβείο τότε. Βάζεις το εύκαμ το μέσα και ψαρεύεις τις πέτρες. Και αφού τελειώσεις, κάνεις πυελοπλαστική. Άρα, αν είναι πραγματικά πέτρες λόγω της στένωσης, δεν θα έκανα διαδερμική λιθοτριψία και διαδερμική ενδοπυελοτομή. Θα έκανα λαπαροσκοπική πυελολιθοτομή και λαπαροσκοπική πυελοπλαστική. Αν όμως η πέτρα είναι σφινωμένη στην περίπτωση πώς και κάνει είδημα και σου προκαλεί
εικόνα που θυμίζει στένωση πώς και έχεις αμφιβολίες, είναι προτιμότερο να βγάλεις πρώτα την πέτρα με μια ωραία διαδερμική, να τον αφήσεις κανένα μήνα, δύο, να τον ξαναξιολογήσεις ακτινολογικά και μπορεί να δεις ότι δεν υπάρχει καμία απόφραξη. Ήταν είδημα από την πέτρα. Οκ. Okay. Γεια σας. Να πω, επειδή είχα την τύχη να είμαι σε αυτό το χειρουργείο, δεν είναι τόσο εύκολο. Είναι πολύ μετριόφρονο ο κ. Γιαννακόπουλος. Γιατί υπάρχει το επιπλέον πρόβλημα της ροής του νερού. Υπάρχει ήδη ανοιχτή η πίεδος, ναι. Δεν υπάρχει πολύ ροή νερού. Δεν είναι τόσο εύκολο να ψαρέψει αυτές τις πέτρες. Από εκεί, ειδικά όταν είναι 17. Εντάξει. Τεχνικά έχει ένα θεματάκι ότι δηλαδή, αν βάλεις το νεφροσκόπιο και έχεις κόψει την πίελο τελείως, το νερό σου φεύγει μέσα στην κοιλιά. Ο άλλος με την αναρρόφηση ρουφάει συνέχεια νερό. Αν όμως είσαι λίγο πιο πονηρούλης και κόψεις λίγο την πίελο, ίσα-ίσα για να μπορέσει να μπει το εργαλείο μέσα το εύκαμπτο, δεν έχεις πρόβλημα. Δηλαδή δεν χρειάζεται να κόψεις όλη την πίελο και να βάλεις το εργαλείο. Κόβεις λίγο, ψαρεύεις τις πέτρες και μετά την αποτελειώνεις την τομή. Ένα χέρι ακόμα είδα. Ναι. Ήθελα να ρωτήσω κάτι τη στροφή του ρητήρα που είπατε ότι έγινε αποτυχία λόγω της στροφής του ρητήρα. Πώς τη διορθώσατε? Η στροφή του ρητήρα θέλει καινούργια πυροπλαστική. Το κόβεις, ναι, το κόβεις, το ελευθερώνεις πιο κάτω από εκεί που φαίνεται ότι έχει συμφύσεις, να πάει σε υγιές και τον στρώνεις, ας πούμε, πάνω στη λαβίδα και τον αφήνεις να έρθει να καθίσει όπως ανατομικά θα καθόταν. Γιατί θεωρητικά είναι αξονική στροφή σε μεγάλο μήκος. Ναι, αλλά έχει γίνει στην κορυφή. Δηλαδή, είναι σε μεγάλο μήκος, αλλά γίνει στην κορυφή. Αν λοιπόν τον κινητοποιήσεις σε υγιές και από εκεί τον πάρεις και τον πας με τη λαβίδα, τον οδηγήσεις, θα έρθει μόνος του και θα γυρίσει εκεί που πρέπει. Είναι κατανοητό αυτό που είπα, δεν ξέρω τεχνικά είναι κατανοητό. Λοιπόν, αντί να έχει κάνει ερωτήσεις στον κύριο Γιαννακόπουλο, μπέστε λίγο να το ψηφίσετε για να βγει πρώτος. Αφήστε τα σικία τέτοια δίνει. Έχει χρόνο ακόμα, μπέστε ψηφίστε το. Όχι, μείνετε όπως είστε. Λοιπόν, είναι χαρά μου να μετά τον κύριο Χατζηχρήστου, είναι μεγάλη μου τιμή. Πάντοτε, όταν ρωτούσε την εβδομάδα των ειδικευωμένων, λέω τι είναι αυτό το αποτέλεσμα. Είναι ένα νούμερο, δεν ξέρουμε. Αυτό μπορεί να είμαι 10ος, 1ος κτλ. Λέει δεν τα ανακοινώνουμε. Λέω αυτό δεν έχει νόημα. Και ήρθε ο. Πες τον παλιό, τον υπέλληνο, τον... Ο Πολυνίκης. Ήρθε ο Πολυνίκης και λέει, κύριε Χατζηχρήστου, κάθε χρόνο φαγώνεσαι με τον Γιαννακόπουλο. Ή ο ένας ή ο άλλος, οπότε σας το λέω εγώ, λέει έτσι, off the record. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Στέλιο. Εγώ ευχαριστώ. Κάτσε, να δούμε λίγο τους μαθητές, ποιοι θα έρθουν του χρόνου, προσκεκλημένοι μας, υπότροφοι, Φίλιππος Καπογιάννης, πούντος. Δεν είναι εδώ, μάλιστα. Μιχάλης Κόψης, Νάτος και Τίτος Δεβεράκης. Μπράβο, παιδιά, συγχαρητήρια. Θα είσαστε και του χρόνου εδώ. Τελειώσαμε να ευχαριστήσω όλους τους ανθρώπους που δουλεύουν όχι μόνο 4 μέρες, ένα μήνα, για να το στήσουμε όλο αυτό. Να ευχαριστήσω όλους όσους φτάσαμε μια στιγμή και 89 άτομα. Διαδικτυακά. Να ευχαριστήσω βέβαια όλους τους ανθρώπους του ΙΜΟΠ που πλέον κάποτε τους έβγαζα φωτογραφίες, το νόμιζα όλοι τους ξέρετε. Αλλά και όλους αυτούς που έχω πίσω, δηλαδή από τους γραφίστες μας, από όλους αυτούς που κάνουν τους τυπογράφους, το οτιδήποτε, γιατί έχουμε μια ολόκληρη αλυσίδα για να γίνει αυτό και όλα γίνεται in-house. Δεν έχουμε γραφείο όπως βλέπετε. Πάντοτε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και δίνουμε ένα ραντεβού για το Andrology, μάλλον πάλι τον Ιανουάριο και όπως είχα υποσχεθεί και στο Andrology Θεσσαλονίκης μετά από τις πιέσεις 3 ετών, όλο έλεγα ναι. Το Andrology θα πάει στην Αθήνα, από ό,τι φαίνεται, για να το κάνουμε και αυτό, την απέτηση, γιατί οι 500 μισοί ουρολόγοι ζουν στην Αθήνα, οπότε κάποια στιγμή θα πρέπει να τους κάνουμε και την τιμή για αυτούς. Μας τιμούν να ανταποδώσουμε τη τιμή που μας κάνουν. Χίλια ευχαριστώ για όλη σας τη συμμετοχή. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους εκπαιδευτές. Αντιλά, ευχαριστώ εσάς που κρατήσατε και φέτος πολύ ζωντανό το σχολείο. Προσεκτική επιστροφή. Να πάτε στο καλό. Καλό Πάσχα.